βάλω φουντού. Το παίρνω Και από εδώ πώς τσαγάκι είναι. πίνουμε γιατί. Από εδώ πώς είναι. Ναι. Να κατεβάσω την παλιά ανάρτηση ή όχι. Ποια παλιά? Ναι. Και βάλε το Twitch. Με κοροϊδεύει το κανάλι, ε. Την κατεβάζω, ε. Ναι. Το είμαστε live. Ναι. Και βάλε το είμαστε στο Twitch. Διαγραφή, διαγραφή. Delete post. Delete. Ωραία. Και create post. Δημιουργία. Μάγια, είστε μέσα, για πείτε μου λίγο στα σχόλια, στο chat, να δω, αν είναι εύκολο. Και το ανακοινοποιώ στο προφίλ σου. Ναι, το κάνω εγώ, άμα θες. Άστο, το κάνω εγώ. Το κάνω εγώ, άστο, άστο. Και ζάνζι. Και ζάνζι. Γεια σου, χαρούλι. Λοιπόν, μάγκες, ποτέ ξανά YouTube, να ξέρετε, για gameplay live stream, να ξέρετε. Ποτέ ξανά. Από εδώ και πέρα, live θα βιώνε μόνο τα podcast. Μην πεις αγαπώ καλύτερα, να πάω να βρήκω. Θα αλλάξω στέκια παρές, θα αλλάξω αριθμό. Ποτέ ξανά, να. Ποτέ ξανά. Μην πεις αγαπώ. Ποτέ ξανά, να. Μην πεις αγαπώ ποτέ ξανά. Μη μου πεις αγαπώ. Μπήκα. Για να παίξουμε λίγο μπάλα εδώ, έλα. Μάγκες, αυτοί οι τέσσερις που ξεκινήσαμε, εμείς τέσσερις θα το τελειώσουμε. Λοιπόν, πάμε, έλα. Το συνεχίζουμε. Κοίτα, μαλάκα που έχουμε μείνει. Ενημέρωσε το τέτοιο. Το Instagram, ναι. Το Instagram, ναι. Το προσωπικό σου, όχι. Το ποιο μου? Το προσωπικό σου. Το προσωπικό μου Instagram. Ναι, δεν το ενημέρωσα. Πώς σου φάνηκε αυτό που έγραψε στο Facebook? Ο Φανούλης που είναι? Μαλάκα, 8 άτομα είναι, 8 άτομα μέσα. Πιο πολλά από το YouTube. Αχ, αυτοί είμαστε. Γιατί σηκώθηκε από την καρέκλα, εγώ κάνω θόρυβο. Τι λέτε? Μαλάκα, που ξέρετε, έλα. Εντάξει, είχαμε σάφινε. Δεν σε λυπήθηκε, σε πετσόκοψε. Να ξέρετε, μάγκη, έβαλα τσάι γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν. Η λάμπα γιατί έσβησε? Λοιπόν, θέλω να δουν κάτι. Μισό λεπτό πριν συνεχίσω. Θέλω να δουν κάτι εδώ πέρα. Όχι άλλο, Last. Όχι, όχι άλλο. Θέλω να φανεί. Παύλο Κόνς πήγαινε τον κοντά στο διακόπτη. Ναι, ρε Παυλάρα. Πάμε. Έλα, πάμε. Μωρό μου. Σε θέλω. Μωρό μου, πότε. Άνοιξε το διακόπτη. Θα βρεθούμε και δυο. Να ξέρω. Ναι, πιάσε το σαπούνι. Πέτα το σαπούνι. Κλασικά τα έχουμε πει αυτά. Γιατί έχεις μείνει στη ρύθμιση του Wi-Fi, από... είναι απλή περιέργεια, δεν είναι πια έτσι. Κάτι.
Εδώ θα πέσει λίγο, το ξαναφτιάξω εγώ. Του λάπτοπ, μην παρακολουθείς το λάπτοπ. Εγώ το σαπούνι πήγα να πιάσω. Ναι, είμαι σίγουρος. Ωραία, και ανάγκασε τον άρθρο εδώ από ό,τι κατάλαβα για να κλειστεί μέσα. Σκληρός. Δεν σε χάλασε. Αυτό που έκανες, φίλε. Ναι, αλλά δες τώρα. Άνοιξε κανένα φως, γιατί... Ρε μαλά. Ναι, πήγαινε πίσω τώρα σιγά σιγά. Όχι, πήγαινε πίσω στη φυλακή με πίσω βήματα. Για να τον κλειδώσεις μέσα. Και πάλι θα τρέχει προς εμένα, ρε φίλε. Ανοίξτε. Μισό λεπτό. Εντάξει, άστο. Α, αυτό δεν ξέρω το κάνω. Α, είναι πάνω από την κουζίνα. Αλλά τώρα με live. Τι θέλουμε, ρε φίλε. Γυρίσαμε πίσω για να σας δείξουμε ποιοι είμαστε. Πιάνει γρήγορα όμως! Πιο γρήγορα το έντερνετ, άνοιξε το φως! Ωραία, πίσω βήματα για να το κλειδώσουμε μέσα. Είσαι πολύ κοντά του, να το λοιπόν, δέστο, λοιπόν, δέστο. Εγώ πατάω με τον αριστερό λογικό να πάω πιο πίσω, οκ. Okay. Και αυτό γυρνάει μόνο του το φως, ρε φίλε. Δεν θέλω να το γυρνάει μόνο του, ρε μάνα. Ωραία. Λέει, πήγαινε τον κοντά στο διακόπτη, ο Παυλάρας. Επίσης, αν το ψήνεις, ψηλέ μου, άνοιξε κάτι συνομιλία σου στο ναι. κινητό σου. Αν το ψήνεις. Αν το ψήνεις, αν δεν το ψήνεις, φίλε, σε καταλαβαίνω. Γιατί κλείσεις το φως, έπρεπε να το κλείσουμε. Ναι. Γιατί με ανοιχτό δεν γίνεται, ναι. Περίμενε, περίμενε. Βρήκα στα χάρμα, βρήκα στα. Ναι, και άνοιξε το φως. Λοιπόν, δες με λίγο. Τρέχεις πίσω και το ανάβεις φακό και πας ναι. πίσω σιγά σιγά. Λοιπόν, δεν πρέπει να το ανάψω να έρθει εδώ πέρα για να έχω χρόνο να κυλήσω το καροτσάκι να βγω. Το καροτσάκι πρέπει να το πω. Πρέπει να το πω γιατί έχει μια πόρτα από εκεί να βγω ένα παράθυρο. Α, δεν το είδα γιατί σε έγραφα, έφτιαχνε τα... Εντάξει, δεν το έκανε επίσης. Άνοιξε το φακό, μου όπιστε. Αυτό. Ευχαριστώ. Όχι, εδώ κοιτάω. Ευχαριστώ. Όχι, πού κοιτάω. Ποιος είμαι, τι είμαι, γιατί υπάρχω. Ωραίος. Να σε δει και φύγε τρέχοντας. Φύγε. Ναι, έτσι που γίνεται. Ναι, ας πούμε εκεί. Υπάρχει Θεός. Και μας λυπάται λογικά. Τι όχι δε. Συχνά. Αλλά ώρες μας λυπάται. Ώρες. Του πήγαμε εκεί για να πάμε το καροτσάκι εκεί. Είναι λίγο οριστικό ρε μάτα. Αυτό το παιχνίδι δεν μας θέλει. Είναι 8 άτομα φίλε live. Είναι 8 άτομα για να μας βλέπουν. Μπράβο. Ευχαριστούμε παιδιά γιατί... Ο Χάρης το έχει ανάγκη την ηθική συμπαράσταση. Κούκλα και φοβάσαι. Να πάμε σε κανένα κατάστημα με ένα ατομικά ήδη και δεν θα μπαίνουμε μέσα. Εντάξει. Ναι, οκ. Αυτό τι είναι τώρα. Τι είπαν πριν τα παιδιά, φρίκι δεν είπανε. Ναι, Παύλος, ό,τι θέλετε. Αν έχεις το φακό σου με όπισθεν. Ο Παύλος λέει ό,τι θέλετε. Το ό,τι θέλετε δεν ξέρω που πήγαινε, αλλά δεν πειράζει. Το ξέρεις ότι θα ξαναχάσω έτσι. Ναι, αλλά δεν νοιάζει. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Είσαι κύριος. Έρχονται κι άλλες. Πώς. Ανοίξαμε. Ό,τι θέτε εσείς. Και η μαλακία. Σκομιλάκι για να είναι ήσυχο το πιαλουδάκι. Ωραία, φέρ' τους όλους ρε, να σας έρθουν όλοι. Κάθε φορά που τους βλέπω όλους μαζί μου, στο μυαλό τη δικιά σου παίρνουμε gang bang το dub. Ωραίος το μάθεις. Ωραίος το κοιμάτι.
μαλάκα, πώς θα το περάσω όλο αυτό, μας κοροϊδεύουνε. Πώς θα το περάσω, μαλάκα. Χωρίς πλάκα, πώς θα το περάσω όλο αυτό. Ψηλέ μου, ευθέως κλείσω το φως και τρέχα. Run, Forest, run. Μάζεψε το φακό και τρέχα. Και ό,τι μπορέσει, πέφτω, βγαίνει. Τρέχα. Προσπάθησα. Προσπάθησα, εντάξει. Δεν ξέρω. Τι έγινε τέτοιο τώρα. Τι κλείνω πίσω, φύγε, φύγε. Έχουμε και τις μαλακίες με το, τις ειδήσεις. Και Ζάνζη, τι φάτσα έβαλε ρε, ψάρι έβαλε ρε μαλάκα, το έχεις κάψει ρε μαλάκα πάνω από το Twitch. Ψάρι είναι ή ορκ, δεν από το όροφο φράγμα. Ορκ είναι ρε, από δεν το ξέρω, δεν ξέρω, εσύ πες μου, εσύ πες μου, δεν ξέρω. Αυτό μου δείχνει, αυτό μου μοιάζει. Φίλε, δεν θέλω να σε βλέπω πλέον, τους ακούω, δεν ξέρω, φοβάμαι να σε δω. Παύλο, εδώ το πέρασμα, όπιστε ναι φίλε. Εντάξει, πέρα από την πλάκα τώρα, πέρα από που μου έχουν σπάσει λίγο τα νεύρα με το χειρισμό, είναι από τα πιο ανατριχιαστικά περιβάλλοντα που έχω δει εγώ ποτέ σε βίντεο game, να ξέρετε. Ξεκάθαρα. Παράει τα χειρίες τώρα, ε. Μαλάκα το άκουσα λίγο να πεθάνουμε. Σε... Μαλάκα χαρή. Ξαναγυρίσαμε στην ηλεκτρική καρέκλα. Πέτα το μπαλάκι. Πού? Εκεί πάνω. Τι είναι ασφάλεια, ασφάλεια είναι. Έχει διακόπτη εκεί. Κοίτα το θέμα του φόρου, ναι. Δεν θέλω να δεις ρε χάρη. Θεός δεν θέλω. Σπρώξε την καρέκλα ή μπορείς να πηδήξεις δεξιά. Παύλο, να ξέρεις κατά τύχη το έβγαλα τώρα, να ξέρεις ρε. Ξέρεις τι δεν ήταν τυχή, ήταν τα νεύρα πια που δεν σου επιτρέπουν να κάνεις κάτι άλλο. Yeah. Πήδα και πήδα στο πλάι. Πήδα πλάι, σε φάση... Και πάρει την ασφάλεια. Την πετάς μέσα στο τέτοιο, στο καλαθάκι δεξιά. Εκεί. Θυμάσαι ρε, θυμάσαι ρε σκύλε το καλαθάκι. Όχι, το είδα πριν από λίγο. Ωραίος. Μπες και εσύ μέσα. Μπορείς να μπεις για να σε τραβήξει και εσένα. Περίμενε. Α, περίμενε. Ξέρεις τι, νιώθω μια ψυχική κούραση με τη μαλακία του YouTube, αλλά νιώθω και λίγο τώρα που περνάει, που πήγε καλά, αυτή τη φάση πήγε πολύ καλά, ότι υπάρχει ένας μικρός θεούλης κάπου και μας κοιτάει. Θα κλείσει η πόρτα, μην ξαναπεράσει κανείς. Εντάξει, μαλάκες. Και βάζω τώρα στις δύο ασφάλειες κάτω δεξιά. Αυτό το YouTube. Αυτό το κομμάτι, φίλε, αυτό το κομμάτι ήταν άσχημο. Αλλά και αυτό το YouTube είναι κακό. Οπα, γιατί πήγα την άλλη δικός μας. Παίρνει την άλλη. Δηλαδή από το Resident Evil που εντάξει φταίγαμε εμείς και δηλαδή έχει κάνει κάτι κολλήματα. Τι να πω. Τέλος πάντων. Φίλε το... Φίλε το παιχνίδι, θα πει, δεν με νοιάζει. Τώρα, ξέρεις τι, έχω πεισμώσει. Ναι, ναι, ναι. Είναι προσωπικό πια, είναι πείσμα, παντρεύεται η αγάπη μου για πείσμα γυνάτη μου. Δηλαδή είναι μια χαρά, είμαστε στο YouTube, τώρα δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Εντάξει. Δεν αισθάνομαστε καλά, αλλά δεν πειράζει. Και δεν ξέρει κανείς αυτό το τραγούδι, οπότε δεν με νοιάζει. Και εσύ και εσύ και εσύ. Πες μου τι θέλεις. Γιατί με παίρνεις. Φίλε, παιδιά, μια χαρά μας στο YouTube, αλλά πριν είχαμε... Και ανέβηκα
όταν κλείνεις μια αναμετάδοση, αυτή η αναμετάδοση τελειώνει. Πριν ανάψαμε ότι είμαστε live και έδειχνε δύο ταυτόχρονα lives. Που αυτό και να προσπαθώ, αύριο δεν θα μπορώ να το κάνω. Και το έκανε σήμερα τώρα. Σκληρός. Τι είναι αυτό? Γιατί να θέλει να ανοίξει? Πήγαινε βοήθα. Σκότωσε το, πιάσε το χερούλι. Δεν μ' αφήνει. Μαλάκα, εντάξει. Εκεί, πάρ' το. Ναι. Μια χαρά είμαστε, άστο YouTube τώρα, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Όπως λέει και ο λαός, κακό σκύλι ψόφο δεν έχει. Η καρδούλα μου το ξέρει τελικά. Εγώ το πήρα στο πτέρνο βαλευθιά. Ερώνεις το χέρι βγήκε από εκεί μέσα. Όχι. Σκότες το. Είχε κοροϊδεύει. Συγγνώμη, ήταν αστείο. Copyrights από Alien και Adam's Family πήρανε. Γράφει πουθενά Alien. Και πρόσεξε, τα copyrights του Alien πια είναι στη Disney. Δεν σας χάλασε αυτό. Φιλέ, στα έλεγα ότι πραβάζεις και ένα παγάκι μέσα στο τσάι για να σπάει. Είναι φασκοπηλά. Face hunger, λέει. Οπ. Αυτό, α! Συγγνώμη, θέλω απλά να κάθομαι πίσω και να κοιτάω. Συγγνώμη. Ξέρεις τι με έχει πιάσει νευρικό από τα νεύρα. Πιάσε την παλακή. Μπεκιάρη, κάντε μια αυτό το πήραμε με τον πανέρα τώρα ρε φίλε, να δούμε αν φαίνεται. Αν μπορείτε. Αυτό που κάναμε την προηγούμενη φορά. Γέλα κούτσου, γέλα. Οπα, περιμένε, θα ξανάρθει. Γέλα πουλί μου, γέλα. Βρήκες, έλα άλλη μία. Ναι, να μας το πειράμε. Περίμενε να έρθει. Ναι. Περίμενε να έρθει. Οπα. Στα δύο άνοιξε και σου έστειλε. Κατάλαβες, δεν προλαβαίνεις. Στα δύο μάλλον, ό,τι και να κάνεις, σου πετάει και το τρίτο. Αυτό με το follow, ρε, να δούμε αν φαίνεται το όνομά σας. Και τώρα μιλάμε πέντε. Δεν πειράζει, δεν το μας θα πεις. Πάω γερά, γερά. Φαίνεται, λέει. Κάτω όλη μια κουμπάρε, παιδάρα μου, κάτω όλη μια. Ναι, φαίνεται στο πισί. Α, το ιδέες, εντάξει. Ναι, και ζάνζε. Μεσί. Οκ, ευχαριστούμε, φίλε. Να είσαι καλά. Το έχεις πει μια φορά, έστω. Εντάξει, πάνε να το είδαμε, ευχαριστώ. Κοίτα, δεν μπορώ να στο παίξω έξυπνος, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Αλλά έχει πλάκα. Α, και ο Morgan X το έκανε. Ο Morgan X. Οκ, εντάξει, φαίνεται. Ο Morgan X είναι ο μπεκός. Απλά δεν βγάζει ήχο. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να ξέρω. Ήθελα να το κάνω, συγγνώμη. Έτσι επικοινωνώ με τις φάλαινες. Ναι, εγώ είμαι πάντα έρθω μεταξύ ο άλλος. Μα λέγα, παίρνω προχθές τηλέφωνο τη μάνα μου στο κινητό της, μου το σηκώνει και γυρνάει και μου κάνει να το έχει σηκώσει στο κινητό της. Ψάχνω να βρω το κινητό μου και δεν το βρίσκω. Έλα ρε μαλάκα. Είναι σοβαρά αυτό, είσαι πέρα. Θεά. Ναι, η στιχομηθεία ήταν. Δεν την παλεύω. Ψάχνοντας τον αίμο. Το έχεις στείλει εδώ και ώρα αυτό το μήνυμα. Συγγνώμη.
Απλά ανοίγει. Δεν σας πάω, μπορείς να πας την πόρτα, όχι όμως που χαράξει. Φίλε, να σε ρωτήσω, στο στρατό, στις βολές, πού θα πήγαινες? Ναι, δεν θα πήγαινε, πρέπει να πηγαίνει πίσω και να ξανάρχεται. Το θέμα είναι ότι τη δεύτερη φορά που το χτυπήσεις θα ανοίξει η πόρτα του λεπτήρου του χεριού. Το είδες. Τώρα προβλήματα 9 στα 10 μέση. Α, ο πανέρας μάλλον ήταν περήφανος που 9 στα 10 έβρισκε κέντρο, εννοεί στόχο, μέση μάλλον. Θέλω το σώμα της να είναι 10. Πανέρας, ίσως να 282 παιδαρά μου κομμάντο, εμείς είμαστε 95, τι ψάζεις. Σε πολλές όταν κάναμε ρε μαλάκα στο παιδί που δεν θέλεις κάνουμε. Δεν έχουμε άλλα παιδιά πολύ. Ο πανέρας είναι και φυκιοφόρος, ε. Και τη φυκιοφόρη δεν έχει που πιου πιου όλη μέρα. Πιου πιου όλη μέρα. Ωπα, Χάρη! Έλα, Χάρη! Ωραίος. Να δες τώρα, είδες. Ναι, ναι. Το παιχνίδι το κάνει επίτηδες. Τώρα, φίλε. Ωραία. Εγώ νευρίασα πιο πολύ από εσένα. Το ατομικό τη φέγγιο το έχεις ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως. Ποιος είναι αυτός ο άλλος? Αν ήμουν άλλος, κάποιος άλλος, δεν θα ήμουν μαζί σου εγώ. Δεν θα σου να... Φίλε, έβαλα σήμερα στην Περσεφόνη μισκούμπερ και δεν τα ήξερα. Και ήταν μαζί με το φίλο στον Αντρέα και δεν το ξέρανε και οι δύο. Δηλαδή, παιδιά γεννηθέντα, το 97 και δεν ξέρανε μισκούμπρια. Δέλτα μία από τα εμείο δικό σου MC. Και πάρ' τα έγκαψε μία. Παρέα με τον Μπρίτανη και τον Μικι Μη. Μικι Μη, Μικι Μη, στο μικρόφωνο αυτό. Οπ, έλα ρε, έλα. Ωραίος και πάμε, πάμε, πάμε. Μόνο, άστον λίγο να φύγει, άστον λίγο να φύγει. Άστον λίγο να φύγει. Α, γιατί είχε πανέβρα σου λίγο, ε. Ωραίος, θα φύγει μακριά. Κάνει πίσω. Ωραίος, ώστε να ξαναφύγει. Από κάπου αλλού που πεταχτεί τώρα. Άντε γαμίσου μια ώρα ρε μαλάκα, επιτέλους. Έλεος ρε φίλε. Πάμε να βγάλουμε την τάβλα. Ξέρεις τι, αν δεν του κάνανε τόσο δύσκολο το gameplay σε αυτά τα σημεία, θα ήταν πιο... Ρε φίλε... Δηλαδή, okay, το στοιχείο του τρόμου το έχει, στην ατμόσφαιρα... Ναι, οι μάσκες από το ένα. Δηλαδή το στοιχείο του τρόμου το έχεις, ναι. Όλα τα έχεις. Μην κάνεις δύσκολο αυτό το κομμάτι. Βασικά γιατί... είναι δύσκολο, είναι δυσχείριστο. Είναι περίεργο. Οπα. Φίλε, μάλλον το παιχνίδι είναι prequel. Δεν ξέρω. Ο Παύλος έχει πει και ο Κώστας ότι το τέλος είναι πολύ συζήτηση. Αν παρατηρήσεις φοράνε μάσκες, ναι ρε μαλάκα. Παιδιά, τα τελευταία 8 χρόνια είμαι και ο πόνος, τέτοια κάμπια δεν έχω ξαναδεί. Συγγνώμη, θα το χρησιμοποιώ κι αλλού αυτό. Κοίτα να γίνω το μεσαίο. Τι θα φάμε σήμερα? Ένα, άμα παρατηρήσεις φοράνε μάσκες. Χάρη στο ένα. Είδες, ο δικός μας μαλάκας πρόλαβε και επίδειξε εμείς. This is Psycho Dr. Bosley. Για να όλο το παιχνίδι γενικά είναι στα καλά του γενικότερα. Ψάικο ή ψυχό, λέει το Αμέρικα ψυχό. Ψάικο. Ωραία, όταν φύγει ο Psycho Killer και σκεσέ, φάξα μου, ξέ. Ωραία, παιδί. Έφυγες, τώρα, έφυγες, έφυγες, πήγα. Και μείνει εκεί.
Είσαι κολόφαρδος, αυτό το πράγμα δεν έγινε ποτέ. Έχει κάνει save. Έλα, ρε μαλάκα. Ναι, δεν του είδα, δεν του είδα την τρύπα. Άρα, κάτσε, έκανε εδώ save, οπότε... Ναι, εντάξει. Έχει σε κατά σημείο το κάνει. Κάτσε, φίλ. Κοίτα, το φλουπ μας κάνει ότι ήταν ψεύτικο το σώμα, δεν ήταν αληθινό. Τρέχεις και κάνεις και... για να μπεις μέσα. Κάνε σλουρ. Εντάξει, είσαι... μπαγκάκι. Το είδες. Ναι, κάνει λίγο μπακ και βγαίνεις πάνω. Six. Κάνει save το παιχνίδι. Ναι, αν σηκώσει το κρεβάτι ναι, πίσω από κάτω. Όχι γάμο τη μάνα σου. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνεις να φύγεις. Άμα το σηκώσει, σε πιάσε. Και αν σου κάτσει, σου αλλάζει τη ζωή. Α, σε κάνει εκεί. Ρε το παιχνίδι, σε σκέφτεσαι, σου δίνει λίγο χρόνο να σκεφτείς. Πρέπει να χτυπήσεις εκεί για να ανοίξει πόρτα. Δεν ξέρω πώς θα το κάνεις, δεν ξέρω με τι τρόπο θα το κάνεις. Δεν με νοιάζει κιόλας πλέον, φοβάμαι τόσο. Το θέμα είναι τι θα ρίξω πάνω στο εκεί πέρα. Ρίχνεις ή το φτάνεις επειδή είναι χαμηλά. Δεν νομίζω να το φτάνω να πηγαίνω. Μου θυμίζει μπαμπούλας ΑΕ αυτό το παιχνίδι λίγο. Και καμία σχέση, πέρα παρά από αυτά. Έχει ένα αντικείμενο στο βάθος, ναι, Παύλο, το ξέρω. Εντάξει, συγγνώμη, το λέω με την καλή την έννοια. Μην παρεξηγηθεί ο τρόπος που μιλάω. Λοιπόν, άμα ρίξουμε κάτι από εκεί για να πάει να φύγει από εδώ, δηλαδή. Να φύγει από εδώ που είναι. Άστο να φύγει, άστο να φύγει. Τώρα έχει στο κουκούλι, δεν ξέρω. Ξέρω. Ναι, φύγε, άστο. Εγώ όταν έπαιρνα γλυκά από ψυχή, ήταν με τη μάνα μου. Η δόλια η Σίξ είναι σε φάση. Αν υπάρχει. Χάρη, σε παρακαλώ, μην αποτύχεις. Δεν είναι αυτό το δίκαιο, μου λέει. Λέει ότι υπάρχει Θεός. Θα σηκώσω εγώ το πάνω. Θα πας στη ραφιέρα που κάνεις καλιά. Εδώ λύσουμε ένα κολόφαρδος για λίγα δευτερόλεπτα. Εντάξει, το παιχνίδι δεν σε αγαπάει πολύ. Κρύψε εδώ, κρύψε εδώ. Μείνε εκεί. Αν δεν σηκώσει το κρεβάτι. Τζάκι, χιστάκι. Άνοιξε και το καλοριφεράκι. Α, είναι πλαμμένο. Όχι, αυτή δεν τη βλέπει, ας πούμε. Αλλά αυτό που έγινε τώρα είναι τα κλασικά προβλήματα της AI όταν παίζουν δύο χαρακτήρες και ο ένας είναι playable και την άλλη τη χειρίζει τεχνητή νοημοσύνη. Τα κλασικά όπως και στο Last of Us το πρώτο. Τα κλασικά. Εντάξει, δεν πειράζει. Μάγκες, πάντως έχει λίγα μικροπροβλήματα για το παιχνίδι. Δηλαδή... Εντάξει, είναι στο επίπεδο τα λογικά όμως. Ναι, εννοώ, όχι, θέλω να πω ότι μπορούσε να βγει ένα πατσάκι να το διορθώσουν λίγο, να ξέρεις. Αυτό είναι που μοιάζει, καλά τα λεφτά. Όχι, ξέρει, μυρίζομαι jumpscare. Έκανε save, μην μιλάς. Μυρίζομαι jumpscare. Μην μου σπάζει μόνο την κούπα. Εγώ στην έχω αγοράσει. Εντάξει, τέλειο. Δεν λέει μαλάκι τώρα. Μαλάκι, εντάξει. Μακριά από τις τρύπες. Πότε δεν ξέρεις τι υπάρχει από κάτω. Είναι κανείς εδώ. Μαλάκα να σου πω κάτι. Έπρεπε να κάνω stand-up comedy. Δεν ξέρω γιατί με έχετε αφήσει να κάνω πίκο, το πίκο, πίκο πόκο. Μόνο να σπάνε.
Έχει κλειδαριά, οπότε θέλουμε κλειδί. Τι ωραίο μέρος. Νεκροτομείο. Εδώ έχει αιματάκι που σημαίνει ότι τρεφερά κάθε μέρα. Έχουμε κλειδί. Όχι, α, έχουμε ένα ξεχασμένο. Όχι, δεν έχουμε. Θα θέλεις, και βρήκα το κλειδί στην πόρτα σου, είπα. Ανέβα σαν σκαλιά ανέβατα. Α, ή τραβώ το έξω. Μπορείς να το τραβήξεις έξω. Ναι, δεν μπορείς να τις σπρώξεις. Γύρνα και τράβα το... αυτό. Ναι, τι είναι. Πάρα μου. Ωραία, μπες μέσα και φάει την ψυχή που υπάρχει. Για να έχει λιγούλες είναι βρώμικο ή μπορεί να έχει καμία ψυχή που μας κάνει radioactive. Radioactive. Κάτι θα υπάρχει. Για να βρούμε το κλειδί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μήπως είμαι στον κουβά. Δεν με αφήνει να το πιάσω. Ωραία, για... να το πάνω. Ωραία γραφικά. Ναι. Ναι, και τράβο εδώ έξω. Και ξέρεις, θα πάμε... Τι ώρα περιβάλλοντα, στο Μάριο έχει να ακουμπήσεις χρωματάκια εδώ και εδώ, πώς το λένε, τραβάς νεκρούς. Εντάξει. Κάθε παιχνίδι έχει τα θέματα του. Ναι, ρε φίλε. Είναι θεματικό παιχνίδι. Πώς έχω λατρέψει το μεμ που κυκλοφορήσει το άντως λευταίο καιρό στην Ελλάδα που το συγκρίνει με τον Κατακουζινό. Είναι έτσι. Δεν πιστεύω να έχουμε τίποτα θέμα πάλι. Όχι, όχι, είναι το laptop. Κάνει battery. Τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα. Δες αν μπορείς να ρίξεις το κόμμα κάτω. Ή αυτό που είναι πάνω τέλος πάντων. Πώς ακριβώς. Ξανατράβα έξω, ξαναβγες έξω. Τράβα τον κάτω νεκρό. Ευχαριστώ ρε Παύλο, μαλάκα. Τα λέω. Τα-τα! Τράβα τον κάτω νεκρό. Τι ωραίες φρασιολογίες. Α, τέρμα. Δεν πάει άλλο, ρε, τον πάνω δεν σαν μπορείς να τον σπρώξεις να κάνεις ένα και τον άλλον πέρα. Έχει κι άλλον. Μισόλετο. Το παιχνίδι σε τρολάει. Έχει παντήλε. Τι ήθελα μια μπάλα να παίξω. Απλά την πήραμε, φίλε. Πήραμε μια μπάλα. Μπάλα. Δεξιά. Δεξιά. Τον άλλο δεξιά. Ποιο είναι δεξιά. Μισόλεπτο. Α, δέστε στις πόρτες αυτή. Ναι, ναι. Όχι. Άρα πάμε στην αριστερά. Μισόλεπτο. Ανέβα τα χερούλια πάνω. Πώς το έκανες πριν. Κόλλησε το παιχνίδι, παίξτε λέμε. Είναι μπαγκάκι. Χάτ λέει. Δεν είναι χάτ, ρε μάλακα πανέρα. Είναι μπαλίτσα. Δεξιά λέει, ορίεται. Έχει γράψει δύο δεξιά, αυτό έχει και τόνο. Αυτό είναι ευριασμένο δεξιά. Παύλο μου, αυτό είναι το δεξιά. Δεξιά του τραπεζιού. Ρε μάλακα, νιωτό μπαλό. Τις μύγες τις ακούς εδώ μεταξύ. Ναι, αυτό μάλλον. Ένας νεκρούλης περπατάει. Δεν θα έχει ζάμψει εδώ. Δέξι. Οπό. Και Ζάνζι. Για πάμε. Εντάξει, αναγνωμένο. Και πηδάς κάτω και πας για να πηδήξεις απέναντι σε αυτό που κουβάλισες έξω. Χαπ. Α, και θα πας από πάνω. Μπλε. Αν δεν είχα και εσένα, Παύλο. Ευχαριστούμε, παιδιά. Την θα ήμουν στη γη. Μπορεί αλήτης να μου να... Α, δεν πάει από εκεί. Πρέπει να ξαναμπείς μέσα και να μας τραβήξει έξω ο μαλάκας. Η Six μάλλον.
Σε έκοψε. Νομίζω πάντως ότι γράφουμε ωραία στο φακό, τι λες? Ωραία γράφουμε, δεν μας θέλουν όμως. Δεν με θέλουν με Λορέν, δεν με θέλουν με πότα. Δεν δικιάζω στο DM. Δεν είμαι. Στη συλλεκτική σου δώσανε δώρο κανένα κλειδάκι, όχι ε. Όχι. Αν είχαν χιούμορ. Αν είχαν χιούμορ. Ή καμιά μάσκα για τις απόκριες. Ρε, ξεκινάει το τριώδιο σήμερα. Ξεκινάει το τριώδιο, ξεκινάνε οι απόκριες. Ξέρεις αυτό που ντυνόμαστε μασκαράδες. Φέτος θα κάνουμε κανένα COVID party. Πήγαινα από τη ραφιέρα και ανέβα πάνω, έλα μαλάκα χάρη. Το μοτίβο το ξέρεις. Πάνω, αριστερά και πάνω. Αριστερά και πάνω. Αριστερά ή πάρε. Κολόφαρδος. Και από εκεί εκεί, έλα μπροστά. Και από εκεί εκεί. Και από εκεί. Όποτε θέλει μας προλαβαίνει, όποτε δεν θέλει όχι. Πάλι λείπει μια ασφάλεια, προφανώς γιατί να μην λείπει μια ασφάλεια σε αυτό το παιχνίδι. Οι ασφάλειες λείπουνε. Να, δεν είναι χοντρός. Ρατσιστικό, συγγνώμη, body shame. Ναι, πρέπει να βρούμε την ασφάλεια να το καταλάβει, από εκεί δεν είναι προφανώς, οπότε... Fail! Εκεί πάνω είναι, ε. Λοιπόν, είδαμε που είναι η λάθος. Θα πάω. Α, κάτι απλό. Έλα να σου βάλει χέρι. Θα σε φέρω το ίδιο, δεν μας νοιάζει, λέει. Ενώ πριν στο YouTube κολλήσαμε. Όπα. Είναι ζωντανό, δεν ξέρω, έχει ένα πνεύμα τέλος πάντων. Α, εδώ θα έρθει να μας βάλει χέρι, έχει πεθάνει. Ωραία, φύγει από τις σκάλες πάνω. Για να φέρει τον Μίστερ Χοντρό μέσα στο δωμάτιο. Αυτό ακριβώς είναι, Παξιτέλη. Τι? Τι ακριβώς είναι αυτό? Δεν θέλω να ξέρω, φίλε. Θες να πάμε εδώ να πέσουμε μέσα του? Ναι, εκεί θα πέσουμε για να αναγκάσεις τον άλλον να έρθει εδώ, σε αυτό το δωμάτιο. Ωραία. Πήγαινε κρύψου. Εκεί, και μείνε εκεί. Και φύγε μετά από την πόρτα. Φύγε. Ανέβομαι ότι μου είχε ανοίξει το βαράκι. Α, σε βοηθάει η άλλη. Ναι. Δεν χρειάζεται να ανοίξει τα δύο. Στο ίδιο. Φύγε. Πλάκα μου κάνεις ένα μου, πέφτουν εδώ. Θα έβρισα. Πάρ' το. Φύγαμε. Τις ξέρεις πάλι λέει. Πάμε τρέχα. Όχι από κύριε, μαλάκα έχει ολόκληρη πόρτα! Εντάξει, δεν πειράζει ρε φίλε. Και στα στενά υπάρχει θέα. Το ότι τραγούδησες, το ότι προσπάθησες να πεις τερζί με σκοτώνει. Ωχ, παραγγεία μου! Παραγγεία τέλει! Τρέχα. Όπα, περίμενε. Μπορεί να μην πεθάναμε. Βάλω στην τρύπα κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Τρέχα, τρέχα χάρη, τρέχα χάρη. Αχ, η ρατζούλια μου. Τι φταίω που έχω τα πιο ωραία μπούτια. Τρέχω ρε μόνο που. Παναγία μου. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Και ρε πόσο το δημασί. Αφού δεν σου τυπίζεις δένα. Φύγε από κάτω. Save. Τώρα θα κάνει save. Αλλά είστε εγώ πάντα σώμα. Τρέχα μέσα.
Αυτό το πες μέσα δεν είναι πια μια παλιά. Είναι εκεί. Θα τον κάψουμε. Να βγες έξω. Δεν μ' αφήνει. Ρε μαλακά, τραβάω. Χάρσε και Γκρέντε, δεν σας θυμίζει. Πιο απ' όλα. Το παραμύθι της ταινίας. Τώρα τι είναι, το διεκόνι πέφτει. Α, πάμε, το πράγμα. Είναι η αναχρονολογία που έκανε. Πήγαινε και συγκέψω μαζί με την τέτοια. Όχι, 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 εδώ πέρα. Εδώ πρέπει να έρθει όλος μέσα. Ναι, τρέχα τότε, τρέχα στην έξοδο. Θα σε βοηθήσει η άλλη. Ωραία, φύγε χάρη μου, φύγε. Ωραία. Θα τον κάψω. Ναι, πήγαινε, πήγαινε, εκείνε. Δες εδώ. Πλάκα μου κάνει. Κάνει και ζεσταίνεται, ναι. Πλάκα μου κάνει. Δεν θέλω να ξέρω πώς μύρισε αυτό το κομματάκι. Μπέκ έχει και πιπάκι τώρα το channel. Τα παιδάκια που έγραψαν την κακιά μάγισσα, κακιά μάγισσα εδώ και τα παιδάκια. Maybe we're not dead. Ισχύει, Παύλο. Επιρροές, ρε φίλε. Μας έχει φτιάξει αυτόματα το Twitch κάτι. Ναι, φτιάχνει αυτόματα clip. Και γράφει maybe we're not dead. Εντάξει, ήμασταν ήδη νεκροί ούτως ή άλλως. Ωραία, πήγαινα στο διακόπτη πίσω. Μαλάκι, εντάξει. Ας μείνουμε λίγο εδώ πέρα, 10-15. Κοιτάξτε αυτή τη σκηνή. Έχεις μόλις σκοτώσει. Αγαπώ τον Πανέρα γιατί απλά μου το στέλνει και στο. Και μου το στέλνει και DM. Κάψαμε ένα χαρακτήρα, okay, και το παιδάκι απολαμβάνει τώρα τη ζεστασιά που βγάζει σάρκα του. Αν είναι παιδάκι. Τι να πούμε, ρε μαλάκες. Σου βάλε χέρι για να το κατεβάσεις. Μουσική έχει σοβαρέψει πάντως. Ρε Παύλο, δεν μ' αρέσει που το ρωτήσω, αλλά έχει ακουμπή. Πρέπει να έχει, ρε παιδιά. Προτιμάς να πληρώνεις ΔΕΗ για να έχεις air-condition. Τελευταία πίστα. Κερδίσατε και τρόπι, ρε μαλάκα. Πώς το πήραμε. Κοίτα, φίλε, το ψηλιάζομαι πολύ άσχημα ότι κάτι θα γίνει. Εμείς θα πεθάνουμε. Θα συνεχίσει η 6th στο 1 και θα είναι prequel. Δηλαδή αρχίζει και με χαϊδεύει αυτή η ιδέα. Τι είναι prequel τώρα. Ναι, ότι εμείς πεθαίνουμε. Ότι ο χαρακτήρας που παίζουμε τώρα τόση ώρα εμείς θα πεθάνει και θα συνεχίσει. Θα βοηθήσουμε τη 6th να σωθεί και να πάει και καλά στο 1. Ναι, ναι. Ή τουλάχιστον αυτό θα μου άρεσε να γίνει έτσι όπως παίζουμε τόση ώρα. Ή να γίνει κάτι άλλο όπως θα έχει ουσιαστικά. Ο Morgan X, 4 άτομα είναι μέσα, κομπλέ. Μια μισή ώρα κοντά, λέει ο άλλος. Μια πίστα είναι μια μισή ώρα. Έχεις δίκιο, όλο δεν πειράζει. Είναι αστείο ότι επικαλούμε το όνομα του σχολιαστή. Βλέπε Παύλο τώρα και κοιτάω το πλάτο, δεν κοιτάω καν την κάμερα να σύρνω στα μάτια. Ξαναπάω από εδώ, να είσαι κάλεσαι εδώ. Γιατί αυτά τα σκατόστανα θυμίζουν τα σκατόστανα που μπλέξαμε πριν. Δηλαδή ψηλιάζουμε ότι με το που τελειώσουμε τον μποσάκι βγαίνουμε απ' έξω και το απ' έξω είναι το ένα. Ναι, δεν ξέρω, δεν έχω δει καθόλου το να ξέρεις. Του ένα ή αυτού αυτού. Αν το έχεις δει, είχα σκοτώσει. Απλά τα πράγματα δεν ψάχνω. Αυτά ρίχνω τα μόνο. Να με φύλλα τα λιώνα. Απλά τα πράγματα.
Πάντως είναι ένα παιχνίδι που πιστεύω στο πρώτο playthrough δεν μπορείς να πώς να το πω, να απορροφήσεις όλα ακριβώς σου ζητάει. Δεν ξέρω. Ξέρεις τι, εγώ ξενερώνω λίγο με αυτό το παιχνιδάκι για αυτά τα σημεία, δηλαδή αυτή την πίστα που ήταν οι κούκλες πάνω που χάσαμε χρόνο, δηλαδή σαν παίκτες κουραστήκαμε. Ναι. Και εγώ σαν σοσιαλιστής που μου συνέχιζα να σε κράζω, δηλαδή δεν σταμάτησα να βάζω γλώσσα μέσα. Μπορεί να τους βάλει το δικαίωμα ή σου έχει παίξει. Όχι, τι. Περιμένοντας να ετοιμαστεί. Τελευταίο ποσάκι ουσιαστικά θέλει να δεις βιντεάκι τα πρώτα απ' όλα να ξέρει για να περάσει. Ας το να είναι μαλακα, πέφτουνε. Να έχει και μουσικούλα το παιχνίδι. Ξέρεις τι, είναι αυτό που έλεγε πριν ο Παύλος στο προηγούμενο gameplay για το πόσο επηρεάζουν το σύστημα που αν δεις στο προηγούμενο, στο πρώτο, σε αυτό το, στο Little Nightmares 2 πρώτα είχαμε το σχολείο, education, τώρα μπήκαμε. Δηλαδή ξεφύγαμε από το education και μπήκαμε γενικά στο live, δηλαδή περνάει μηνύματα. Ναι, το επόμενο τέτοιο ύφος θα παίξεις εσύ το inside. Είναι με joystick ή... Ναι, θα βγει YouTube αλλά θα το δούμε. Όχι, είναι έτσι, το έχω στο PlayStation. Απλά προχωράω ή πρέπει να κάνω κινήσεις. Είναι 2D, μπρος πίσω. Okay. Δεξιά αριστερά τυλό μπρος πίσω. Το βλέπεις που έβαλε το κεφάλι του μέσα στην οθόνη. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό δείχνει πολλά. Δηλαδή ψηφιάζουμε ότι κάθε θεματική κοινότητα φύγει κάποιο θέμα. Φύγει, ναι. Απλά να φύγει με τρόπο αλληγορικό και τρόπο έτσι περίεργο. Λογικά δεν πρέπει να είναι αυτό. Ή συνεχίζει και πιο πάνω. Επίσης για μένα είναι υποψήφιο Game of the Year. Φίλε Κώστα, μεγάλη δήλωση αυτό που είπες. Είναι άδικο του στο κινητό σου. Θα μπορούσε. Είναι άδικο του στο κινητό σου, πάνε πιο γρήγορα από ό,τι στο λάπτοπ. Ωπα. Αχ, θα μας φάει τους άλλους. Κρυφοκοιτάζει, ε. Ναι. Τηλεόραση. Ναι. Το πώς δηλαδή εκλογίζει το μυαλό σου, το παγιδεύει. Και έρχονται πολλές φωτογραφίες memes στο μυαλό μου τώρα με την τηλεόραση και τα... Την αρνητική έννοια της τηλεοράσης. Γιατί η παιδιά πέρα των άλλων έχει και θετικές πλευρές στη τηλεόραση. Δηλαδή μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Πρόσβαση στην πληροφορία. Ίσως, έχει θετική. Ναι, δεν έχει μόνο αρνητικά, αλλά το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Καταλάβες. Δηλαδή είναι το ίδιο που ισχύει και με το ίντερνετ πλέον που έχει μπει στη ζωή μας. Ότι πρέπει να, έχεις πλέον να είσαι όριμος χρήστης για να το καταλάβεις. Και το ίδιο και στην τηλεόραση, να μην είσαι πρόβατο. Πάρτε. Μίλω. Ξέρετε, ότι ακόμα και στο μπάνιο, αυτό σου δείχνει ότι ακόμα και στο μπάνιο έχει την τηλεόραση. Όταν το τελειώσετε και το ψάξεις σαν παιχνίδι και να δεις, θα καταλάβεις, οκ. Δηλαδή τι είναι φάση Dark Souls, ρε φίλε, που το τερματίζεις και πρέπει να δεις βιντεάκι για να καταλάβεις τι γίνεται. Μαλάκα, μην ξαναπείς τη λέξη. Μαλάκα, όχι, εγώ ξέρεις πόσα βιντεάκια έχω δει για να καταλάβω το lore του Dark Souls. Από αυτή την άποψη το λέω. Βλέπεις ότι έχει διακόπτει το σανσέρ μέσα, οπότε ναι, πρέπει να πηγαίνεις πίσω. Εντάξει, ευτυχώς μάλλον έχει καταλάβει η υποψήφια Sixth ότι είσαι ηλίθιος, οπότε... Δεν σε χάλασε αυτό. Δεξιά μπορούμε να πάμε. Να πάμε και πάνω. Ωραία. Μπορούσαμε να πάμε, αλλά... Την ώρα που ανεβαίνουμε πήρα δεξιά. Ναι, μπορούσαμε να πάμε. Ναι, πήρα δεξιά. Όχι εδώ. Δεξιά αριστερά. Δεξιά, εκεί. Εκεί δεξιά. Ναι, αλλά εσύ δεν πήδηξε όμως. Ωραία, μπέσεις μέσα στην τρύπα και θα έρθει. Ξέρει το δρόμο, περιμένω να τις ανοίξουμε. Πιο πολύ το DS. Όπου περίμενε όταν τελειώσουν, όχι τόσο πολύ το DS, το Dark Souls το παραέκανε για μένα, αλλά περνάει μηνύματα, σου αφήνει απορίες και σε βάζει το τρυπάκι να θέλεις να ψάξεις και να μάθεις.
Γιατί το Dark Souls έτσι είναι, ρε. Άμα απορροφηθείς τον κόσμο του, σε παρακινεί να κάθεσαι να ψάξεις. Εξαναμενόμενο. Καλά, ναι, αλλά... Έχει διακόπτη, μήπως πρέπει να βρούμε το κλειδί. Μην την πηγαίνει κάτω. Όχι, άρα πρέπει να βρούμε το κλειδί. Πάλι. Σιλτάρια, πόρτες... Να το κλειδί. Να το. Ωραία, σιλτάρια, τράβοτε. Δες μήπως μπορείς να τραβήξεις το γραφείο του σιλτάρια και κάτω. Να το. Πάτω. Ένα μαγαζί αραστή. Μ' αρέσει ο ήχος που κάνει όταν βρίσκεις κάτι. Δεξιά είναι... Θες να τραβήξεις το διακόπτη εκεί πέρα. Δεν φτάνω. Μπορεί να σου βάλει πόδι. Αν μου βάλει. Κάτι θα είναι που δεν ξέρουμε ακόμα. Οπα. Γιατί είμαι εκεί. Μην πηγαίνεις μέχρι τώρα, μα πάμε στην τρύπα. Δεν ξέρω τι είναι εδώ. Ωραία, έχει τρύπα δεξιά, πάμε. Τι μας μείνει εκεί. Κάτσε να δούμε, συνήθως έρχεται. Δεν με αφήνει να πάω. Τι εννοείς. Δεν μπορώ να ανέβω, άρα πάμε πάλι εδώ. Ναι, δεν μας πήγε πιο κάτω. Okay, okay. Επίσης αυτό που κάνατε τώρα που πηδήξατε από το πλάι να πόρισε από τις σχόλες πήρε ένα τέταρτο. Πραξτέλης. Φίλε, Πραξτέλης. Πραξτέλης. Ωραία. Πάμε ευθεία πίσω. Πήγαινε αριστερά να δούμε τι φως ανοίξαμε. Μήπως ανοίξαμε κανένα φως από την άλλη μεριά. Από εδώ αριστερά. Από εκεί που βρήκαμε το κλειδί. Όχι. Τα μηνύματα στα βλέπεις πριν από μένα, να ξέρεις. Ναι. Τι κάνει τώρα αυτή, τι κάνει εδώ πέρα, δεν έχω καταλάβει, φίλε. Εγώ γι' αυτό βάζω το φακό, μήπως έχασα κάτι, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να πηδήξεις απέναντι όταν είσαι στο σανσέρ. Να το περάσαμε αυτό, ρε. Πάλι, δεν έχει κάτι. Κόλλησε, ρε μαλάκες. Ωραία, για πήγαινε. Για ξανατράβω το διακόπτη. Δεν μπορείς να μπεις εκεί πέρα. Ρε να, πάω, δες. Ωραία, ανέβα. Δεν μπορείς να έχεις πάνω, αλλά δεν σε αφήνει. Όχι, δεν έχει κολλήσει, λέει. Πάλι στο σανσέρ και πάλι στην τρύπα δεν έχει λογική, αφού δεν μας βγάζει κάτι. Τι δες κάτι που δεν είδα. Τα νερά που στάζουν είναι κάτι, όχι. Όχι, όχι. Τώρα μας ακολουθεί, για πήγαινε μέσα. Ναι, από κάτσα από μας. Τι διαφορετικό κάναμε. Η πόρτα δεν ανοίγει, που έχει σταματήσει. Κάτσε ρε, άμα έρθει εδώ πάνω. Όχι. Με είναι εκεί πίσω, για πήγαινε, α, περίμενε, ήρθε. Ναι, περίμενε. Ρε μάγκες, αυτό κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι co-op. Λέω το, δεν υπάρχει co-op στο παιχνίδι, έτσι δεν είναι. Πρέπει να κατεβάσει το σανσέρ στον κάτω όροφο, λέει. Και πώς ανέβουμε μετά, ρε παιδί. Για δες πώς μπει μαζί μας μέσα. Τώρα που σου κλειδώσαμε το διακόπτη. Δεν έρχεται μέσα, το δοκίμασα πριν. Έφυγε. Ναι, μάλλον πρέπει να. Φλεξαρωμή που δεν έχω. Πού με έβγαλε, ρε μαλάκα τώρα. Έξανα από την αρχή, έλα πάμε. Εντάξει, δεν είχε κάτι κακό, οπότε είναι easy peasy. Απέναντι, από τη στιγμή δηλαδή που ξέρουμε τι γίνεται κομπλέ. Ναι. Πίσω. Άστινα να ανέβει μόνη της και εσύ πήγα τείχο. Ναι, κοίτα για να πηδήξεις σωστά. Πήδηξες.
Αλλά πήρε ένα τέρατο του αποστολή για να το κάνουμε αυτό, ρε φίλε. Μπορεί να μην το βλέπαν ότι έχει κενό, ρε φίλε. Δηλαδή, εμένα μου χτύπησε το κενό στο μάτι. Μπορεί, ναι. Πήρε αριστερά του τοίχου. Ναι. Κι άλλο, κι άλλο. Μετά ανεβαίνει στον πάνω όρφο και τα παίρνει. Εντάξει, θα το βρούμε, ρε Παύλο. Φίλε, ξέρεις τι, είναι, πώς να το πω, είναι έτσι δομημένο το περιβάλλον του παιχνιδιού που, ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να μπερδευτείς, ρε φίλε, που να πας και να κάνεις και αυτά. Δεν σε παίρνει από το χέρι, που και κατά τη γνώμη μου καλά κάνει και δεν σε παίρνει από το χέρι. Έχεις μια δυσκολία. Πήγε να κατέβασε το διακόπτη, να σου βάλει χέρι. Μήπως την ώρα που το γρεβάζω να πηδήξω. Να πηδήξω εδώ. Εδώ. Βλέπει μία από εκεί. Έλα ρε. Να μέρα θα πεθάνεις. Αυτό είναι πλατφόρμα αλλά έχει βάθος και είναι περίεργο πολλές φορές. Επίσης, καλή ιδέα. Πίσω. Για ποιο ρε Κώστα. Πίθα. Σωτό, σωτό. Ωραίος. Ανέβαινε τις καλύτες. Αριστερά. Να το καρφώσεις στο μαχαίρι. Πίσω. Για να βγεις πριν κατέβει το ασανσέρ. Α. Ναι ρε φίλε, γιατί, ξέρεις τι, γιατί σε ένα σημείο πριν κατέβει πάει μία πάνω. Κάνει μία πάνω κλίση γι' αυτό. Ξέρεις τι συμβαίνει. Άκου λίγο, θα κατέβει το ασανσέρ και με το μοχρό το ανεβάζεις πάνω. Ο μοχλός αυτός ανεβάζει τα σανσέρ που σημαίνει ότι εμείς το στείλουμε. Θα μπει στα σανσέρ να κατέβει κάτω, θα ανέβει και τώρα που ανεβαίνει θα ξαναπηδήξουμε για να πάμε στον πανόροφο. Ωραία, ένα-ένα. Μισό λόγο γιατί ζαλίστηκα. Ναι, ξεκλείδωσε. Ωραία, ωραία. Μπες μέσα και στείλ το σανσέρ κάτω. Εγώ να βγω. Ναι, θα βγεις, δεν θα μείνεις κάτω εσύ. Έφυγες. Γρήγορα, παπαφ. Ωραία. Και τώρα θα την βάλεις. Αυτός ο μοχλός ανεβάζει τα σανσέρ πάνω. Oh. Οπότε με το που έρθει στο ύψος σας τα σανσέρ θα πηδήξεις πάνω στην οροφή του. Okay. Έφυγες. Κατάλαβα. Περίμενα. Ναι, το βλέπω. Πάμε. Τώρα. Σωστός ο Πραξιτέλης. Σωστός ο Πραξιτέλης. Έλα λίγο εδώ. Πού είναι ο Πραξιτέλης. Κάτσε κάτω, Πραξιτέλη. Άμα. Κι από καμάρα σε καμάρα θα γυρνά. Ο φάρος της Μόρντορ. Εντάξει, μαλάκες, στο παιχνίδι είναι έπος. Άνοιξε ναι, στο πήγες. Σημείο Σάουρον. Το είπαμε. Φίλε, της Μόρντορ, το μάτι. Και έχει κάνει συνεργασία με το Lord of the Rings. Απίστευτη ατμόσφαιρα και απίστευτη μουσική. Και έχει κάνει συνεργασία με το Lord of the Rings της Amazon. Και τελειώνει για να μην προκαταλήξει. Πήγαινε πάνω. Ναι, κάτσε πρέπει να ανέβει αυτός. Αν σου βάλει χέρι πρέπει. Έλα, παθράκι. Έλα, πάμε. Όλο παιχνίδι βασίζεται στο τι είναι αυτός ο πύργος. Κοίτα στο όνειρό μου, θα απολυλαθώ. Ναι, να σου πω όμως κάτι. Τελειώνει το ένα και είναι φάρος. Είναι φως, είναι πηγή φωτός. Ακόμα το ένα λοιπόν, άκουμε λίγο. Είναι το φως που κρύβουμε μέσα μας. Σου δίνει χέρι. Πηδάς και σου δίνει χέρι. Εδώ, ναι, ναι. Όχι. Ναι. Πηδάς από εκεί, παίρνεις φορά, πηδάς από εκεί. Δεν ξέρω αν ισχύει η φορά από το παιχνίδι.
Φίλα, αυτό το φως πρέπει να είναι η ψυχή μας, είναι η ενέργειά μας, η σκέψη μας και όλα αυτά. Δηλαδή είναι άειλο. Δεν έχει μορφή αυτό το φως. Καλά, μόλις τελειώσουμε θα γράψουμε να το αναλύσουμε. Θα έρθει και ο Τάλιον σε λίγο. Ναι, εντάξει, πανέρας. Όχι, για ένα παιχνίδι λέει. Ναι, πανέρας. Δεν μπορώ να το φράσω. Και τι νόημα έχει. Μια που είμαστε τώρα εμείς και εμείς. Το παιχνίδι, από ό,τι διάβασα, το στούντιο τελείωσε με το 2 και δεν θέλει λέει, να κάνει άλλο. Αλλά η παραγωγή. Αλλά η Bandai Namco θέλει λέει, να συνεχίσει το Little Nightmares σαν franchise. Πιάσε την σκάλα. Μπορείς να την κάνεις grab. Όχι, και τώρα. Πας από αυτά, Μαράκι, να ξέρεις τέτοια παιχνίδια θα μπορούν να τα παίζει αιώνια. Να ξέρεις και με αυτή την ατμόσφαιρα βροχή, σκοτάδι, πίσα. Να σου πω κάτι, τέτοια παιχνίδια θα τα παίζα και εγώ. Αυτό μου αρέσει και να θέλει και λίγο mind trick για να βρει ένα θα σου βάλει χέρι. Να δει το inside. Άκουσα ένα. Με ενοχλεί δηλαδή πριν που έπρεπε να τρέξει να το κάνει έτσι με ενοχλεί. Το inside δεν είναι έτσι. Είναι δύσκολο, έχει μια δύσκολη, αλλά φίλε, εκεί να δει μαλάκα τρέλα. Δηλαδή μου αρέσει πιο πολύ να είναι puzzle game. Κούτσου είναι το μάτι του άλλου, δεν είναι τίποτα άλλο. Άσε μαζε μαλάκα πανέρα. Πανέρα είσαι αφού. Πανέρα είσαι αφού. Πανέρα είναι ιδεολογία. Αλλά και είναι πανέρα. Πλέον είναι ολόκληρη κατηγορία μόνο του. Για να σου πει το κεφάλι, πρόσεχε. Όλα καταραίει. Η θεωρία καταραίει. Η θεωρία είναι ωραία. Είναι πιο και ωραία. Σε ήλιο. Διακρίνηση. Α! Όχι. Κι όμως το παιχνίδι ήθελε να καταλήξει εκεί. Όπα, περίμενε. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Όχι, όχι. Έλα, έλα, έλα. Μαλάκα, μέχρι να σηκωθεί λίγο χαίστηκα πάνω από το χέρι και να πέθανε. Όχι, εντάξει. Έχει κρυώσει. Και τώρα. Και έχει δύο πόρτες δερμαλάκια που ήταν η ζωή. Εσύ παίρνεις αυτή την πόρτα. Ναι, πάρ' το κουτάκι, θα το χρειαστείς για την επόμενη πόρτα. Ναι, το έχω κάτι. Μαζί κρεβάτια, ζωγραφιές, μάτια. Και ένα κυριούλι με το καπέλο. Αυτό το έχουμε ξαναδεί αυτή τη ζωγραφιά. Και παντού η σβούρα του χάμου. Ναι. Η μαύρη η ναι, ναι, που ήταν πριν στην ηλεκτρική καρέκλα, να θυμάσαι. Που την έβλεπε μπροστά του. Άντε ρε μαλάκα, τι έγινε το παπούτσι. Μαλάκα, μου θες στο σημείο να ξέρουμε ότι μπορεί να χρειαστεί να κουβαλήσουμε κάτι. Πάρε τηλεόραση. Δεν μας επηρεάζει. Νομίζεις. Αν είμαστε τρεις σε κάθε chapter, ναι. Ίσως αυτή τη τηλεόραση, ξέρεις τι, αυτή τη τηλεόραση θα μας πάει ακόμα πιο κοντά και θεωρητικά στο τελευταίο ανοίγουμε την πόρτα. Και μπαίνουμε μέσα της, δηλαδή μας τραβάει μέσα της τηλεόραση. Αυτό σου δείχνει το ότι εμείς είμαστε πάρτι, τη βλέπουμε σαν παράσιτο, αλλά εν τέλει προσπαθούμε να το σκέφτες. Ναι, πάντα έτσι. Προσπαθούμε να το ισχυώσεις να έρθει έτσι, έτσι, να μείνει εκεί. Η κατεύθυνση του μυαλού, δηλαδή ότι είναι... Φιλέ, η τηλεόραση μας αποπροσανατολίζει στη ζωή μας και εμείς τώρα έχουμε το σήμα, προσπαθούμε να βάλουμε μία ροή, το βλέπεις. Ναι. Τρεις φορές θα το ισιώσουμε. Μαλάκα το χάνε. Σε φορές. Ναι, ναι, ναι. Τον αγαπάνε παντού αυτόν τον αριθμό. Είδες, πριν δεν μας αφήνει να περάσουμε αυτό το χαλί. Και αρχίζει και η σιόνι. Δεν θα μας αφήσει να ανοίξουμε. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Κάπου θα μας πετάξει έξω. Στο χερούλι. Άστινα, κατέβα. Κάνε save το παιχνίδι.
Πες μου τι μπήκαμε μέσα. RGB, τα βλέπεις τα χρώματα της τηλεόρασης. Χάρη. Ναι. Σαν το ρίγκο. Το βλέπω, το βλέπω. Μα, μας αναγκάζει να το δούμε. Κάτι σου κάνει. Τι λέτε ρε μαλάκες τώρα. Εγώ πάω να πετάξω την τηλεόραση σου. Τι λέτε ρε μαλάκες τώρα. Δεν πειράζει τα λεφτά που έδωσε στο κοσόπουλο. Σαμάρα, πανέρα ναι ρε φίλε. Μαλάκα. Παναγιά μου, πες πέμπτος. Έφυγε. Είναι η ζωγραφία στο πάτωμα φίλε. Τρέχα να το σώσεις. Δεν με αφήνω εγώ. Άγαμισου. Γιατί την πήρε ρε μαλάκα. Την ψυχή της 6. Δεν μπορούσα. Έκλεισε η πόρτα που ήρθαμε, οπότε πάμε πάλι πίσω από την τηλεόραση να βγούμε από το παράθυρο δεξιά. Μαλάκες, τι ήταν τώρα αυτό, χωρίς πλάκα. Τι ήταν τώρα αυτό, ρε παιδιά. Πάμε ξανά στην τηλεόραση, την πειράξουμε. Και τώρα θα μπούμε μέσα. Ναι. Μαλάκα, δεν υπάρχει αυτό που έχουν κάνει, ρε φίλε. Αλήθεια, δεν υπάρχει, ρε μαλάκα. Δεν υπάρχει, πραγματικά. Ναι, υπάρχει. Μαξί και συλλεκτική. Είναι που η Six τραβάει αυτόν στην τηλεόραση. Ναι, το έχω δει. Το... Ναι. Γενικά παντού είναι που η Six ναι, τραβάει. Ναι, ναι. Η Six... Αυτό το πράγμα που έχει κίτρινα χρώματα και τι είναι καμιά στη Six. Ναι. Να μην το οριοθετήσουμε ναι, ακόμα. Ναι, ναι, να μην πούμε ότι είναι αυτή, ξέρω. Δεν έχει καμία τρύπα πουθενά ο τείχος. Ανέβει πάνω στο τραπεζάκι. Μπορούμε να τραβήξουμε το στρώμα. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Μισό λεπτό. Νομίζω πρέπει να πάμε εδώ, πρέπει. Στα μπράτσα, Νέβα. Ωραίος. Τα έχω εγώ τα άλλα γιατί είναι τα μόνα που με βολεύουν, ας μόνο. Τηλεόραση πάρα. Μαράδα, πάρα αυτά. Μαράδα. Σε πετάει στο ένα. Με φάνησε πολύ. Ρε μαλάκα, φάνηκε εγώ αυτό. Κάνουμε teleport. Τη γυρνάς τη σκάλα. Ναι. Φάνη, θέλω να πιστεύω στο συλλεκτικείο ο μόνο τραβάει τη Σιτς. Α, εμείς την τραβάμε, όχι αυτή εμάς. Ότι το ότι έκανε στο δάπτυλο. Εδώ πέρα την όπως να πλύει. Ναι, ναι. Μπορεί να μείνει εκεί πάνω η τηλεόραση. Ναι, εμείς πώς θα πάμε πάνω. Θα μπεις μέσα από την πόρτα και θα ξαναπηδείξεις μέσα από την τηλεόραση. Θα μπεις μέσα από την πόρτα την ανοίξεις. Ναι, δίκιο. Εγώ πήγα πριν να κάνω μαλακία. Α, πειράει. Έλα, το πω. Μισό λεπτό, δεν είναι. Απέναντι και θα μπει και του κάνει teleport. Έλα ρε. Ρε μαλακά. Εντάξει, τουλάχιστον ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Στη συλλεκτική ο μόνο τραβάει την 6, ναι. Ρε παιδιά, ξέρουμε το όνομά του, το έχουν πει κάπου. Το είχαν πει κάπου και δεν το θυμάμαι εγώ, ρε Παξέλη. Ότι αυτό το λένε μόνο. Το θυμάμαι, ρε φίλε. Είναι όμως μόνο του.
πλέον. Να ξέρετε αυτό, Παύλο, μια που είπες για συλλεκτική, έρχεται κάτι καλό. Αυτό λέω μόνο, τίποτα άλλο. Μια που είπες για συλλεκτική. Έλα, άκρη του... Ναι, ναι. Σκάλες. Ναι, καταλάβες, έτσι το gameplay μου αρέσει. Ναι, ναι. Που είναι puzzle, πρέπει να σκεφτείς λίγο. Ναι, πρέπει να σε βάλει και λίγο ρε. Μα να σου πω κάτι πριν, δεν ήταν δύσκολο το σημείο, ήταν δύσκολο επειδή ο χειρισμός δεν βόλευε ρε φίλε. Εντάξει, όχι, ζούμε το λίγο πάνω μου. Ναι, εντάξει, φρίκι. Φίλε, ξέρεις τώρα στο κεφάλι μου τώρα είναι γαμισέτα, δεν μπορώ να σκεφτώ τι έχω ζήσει αυτό το παιχνίδι. Θέλω, μη σου πω, για να κάνουμε το review, μη σου πω ότι θέλω να ξαναπαίξω. Δεν σου κάνω πλάκα, δεν θυμάμαι. Αλήθεια. Ναι, θα είμαστε μαζί. Στο review. Ναι, παίξω μόνο σου. Όχι, στο review μαζί θα είμαστε, αλλά. Α, στο παιχνίδι. Α, στο παιχνίδι μόνο. Κοίτα, υπάρχουν σκηνές στο παιχνίδι που τις θυμάμαι και μπερδεύομαι. Το σχολείο, ναι, απλά. Ναι. Και πριν φτάσουμε στο σχολείο που μας κυνηγούσε ο άλλος με την καραμπίνα και τον σκοτώσαμε. Μαλάκα, αυτό μου φαίνεται ότι το έχω ζήσει πριν από πόσο ναι, καιρό να πούμε. Φίλε, πριν μου ήρθε και εμένα αυτό το πράγμα στο μυαλό μου, ότι. Ρε, μήπως ήταν στο πρώτο, αυτό σκεφτόμουν. Αλλά μετά θυμάμαι ότι το πρώτο δεν είχε καμία σχέση με αυτά. Ναι. Καλά, είναι πιο φρίκι το πρώτο αυτό, καμία σχέση. Ωραία, πρέπει κάπως να βρεθούμε σε την τηλεόραση. Κατέβα τη σκάλα και θα μας βρούμε μια άλλη τηλεόραση. Μπορείς να την κατέβεις. Ξεκινάμε τα βασικά. Χειριστήριο. Κάνεις κάτι. Το κουμπί, μήπως πατάς το κουμπί. Παλιές τηλεοράσεις. Δες εδώ, αυτό είναι κάποιος που έβλεπε. Αυτό είναι αγαπηστικό ότι έχει... Πώς να το πω. Εξαλειφθεί. Εξαλειφθεί. Δεν υπάρχει τέλος πάντων. Ναι. Νομίζω δεν κάνω βαρύ πράξη εδώ πέρα. Είναι με ερωτικά να ξέρεις ο Παυλάρας μου στην Ελλήνα. Θα κάνω με ερωτική να μιλήσω. Ναι. Εννοείται. Το ακούς που παίζει τηλεπαιχνίδι, ότι δεν είναι, λέει κάτι σοβαρό είναι τέλειο τηλεόραση, ότι είναι μαλακίες. Ναι ρε Παυλάρα! Μην παίρνουμε να το γράψω και στο DM τώρα. Είναι ναι. Ηλίθιος. Μαλάκα το παιχνίδι, για πήγαινε τέρμα δεξιά πίσω από τον καναπέ. Απλά πες μου αν το κούνησες ή αν... Πάρε σαν το κουμπί. Α. Είχες πιάσει ένα τρικοντρό και δεν πάτε στο κουμπί του. Πάρε το κουμπί πάνω. Πιστεύω... Θα κάνει καρδούλα, ε. Μπες μέσα και εκεί, το τηλεκοντρόλ το έχεις πάρει μαζί σου, ε! Τι ακούμε ρε μάνα! I want to break free. Πάλι τηλεόραση. Περίμενε. Στο κεντρό εδώ πέρα βλέπω ότι πάμε σφαίρα. Πάμε δηλαδή μαζί με το stream. Δεν ξέρω στο λάθος γιατί αργεί. Εντάξει, είναι. Στο κεντρό σου με WiFi. Ναι. Δεν ξέρω. Καπέλο παστί. Χάρη μαζί με το καπέλο. Αυτό ήρθα εδώ. Ωραίος. Από εδώ ήρθαμε πριν ρε μάνα. Από εκεί δεν έχουμε ξαναπεράσει. Έχουμε ήρθαμε πριν ρε. Sorry, σε έγραφα γιατί έπαιζε το κινητό. Ρε μας κορδεύεις ρε μάνα. Το control το έχεις πετάξει.
Μήπως αλλάζουμε κανάλι. Αλλάζουμε κανάλι. Ναι, έχεις το δρόμο. Τι άλλο κουμπί έχει. Τράβο το τρόλε. Ποιο τρόλε. Για πίδα ρε φίλε. Αυτό δεν είναι τρόλε, αυτό είναι κουτιά. Ανέβω πάλι πάνω. Πίδα, πήγαινε με τη φορά του παιχνιδιού. Ωραία, κατέβα κάτω. Και έχει τρόλε. Α, έχει τρύπα ρε. Πίσω αριστερά έχει τρύπα. Πήγα και πέρα το καπέλο. Α. Συγγνώμη. Άρα ήταν λίγο παιδιά, παιδιά είναι και η ώρα τέτοια. Όχι, μη, 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 μη. Τι ρε. Α, για να... Εγώ το κάνω. Άρχισε τον άφησε, νομίζω ότι πήρες ένα κύριο τηλεόραση. Αυτά τα πας παρατοπλή κοντρόλ είναι σαν αυτά που έχει το σούπερ μάρκετ που το αγοράζεις, αν πας σου χαλάσει το σπίτι και κάνεις όλες τις τηλεοράσεις που για να τη συγχρονίσεις την τηλεόραση πρέπει να ανοίξεις το μάνιο και να δεις τι μάρκα τηλεόραση έχεις. Κάτι τρία κοντρόλ, Alcatel, Alcateca, με έκαψες, ανέβω πάνω στην κρεμάστρα. True shot. Είδες, βάλαν και λέει το μέγα μανταλάκια που τα πετάς δεξιά-αριστερά. Έλα, είσαι θύμα της τηλεόρασης, δεν θα μας σκοτώσεις. Κοίτα, αν είχες χιούμορ θα την έκλεινες. Έχα χιούμορ. Θα την έκλεινες. Τις μαλακίες ιδέες δεν ξαναπροτείνω, εντάξει. Θα μείνει μεταξύ μας. Είδες εγώ τι το έκανα, δεν με κόλωσα. Φίλε, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, το ότι από εδώ και πέρα θα βλέπεις κακό, μπορείς να το ανοίξεις την τηλεόραση. Ήτανε σαν το φακό. Μαλακά, ο φακός μας έδειχνε την αλήθεια. Έριχνε φως. Μαλακά, καρατζαφέρι να πούμε, πήγε στον εξήγητο. Καρατζαφέρι ήταν άλλο πράγμα. Τράβα το τρόλι εκεί, έχω μείνει εγώ. Και πώς έχω να μείνει μέσα, δύο είμαστε εμείς και άλλα δύο. Έχω δει το κοκκιστό, το έχω πει την έτσι. Αυτό δεν μετράει. Α, όχι, 7. Μαλακά, 7 μου δείχνει εμένα μέσα αυτή τη στιγμή. Καρκλά σε τι και βάζει, καρκλά σε τι, καρκιστά. Στο διάλογο αφού δεν πάει από εκεί, ας πάω από εδώ. Μπορείς να πηδήξεις πάνω στο λάδι. Α, περίμενε, τι είναι αυτό το πάγμα, ρε. Είναι τίποτα χερούλι πόμολο. Όχι, πήγε. Έλα πιο μπρος, στην τηλεόραση. Ναι, αυτό. Μετά, εστά. Όπα. Τηλεόραση, άνοιξε την τηλεόραση εκεί. Τι έχουν κάνει ρε μαλάκα. Ναι, και μπες από την τηλεόραση που βλέπει άλλη τρελή. Τι έχουν κάνει ρε μαλάκα τα παιδάκια, τι έχουν κάνει ρε φίλε. Μαλάκα, με την Παναγία θα ψάξω να τους βρω. Να δω ποιοι είναι μαλάκα, με την Παναγία. Ωραία, μπες από εκεί. Ούτως ή άλλως δεν θα μας κάνει κάτι. Φίλε, θα τις την κλείσεις να μας κυνηγήσει, θα την ανοίξεις και θα μπεις μέσα. Ανοίξε την TV που να παίξω. Το είπα ήδη. Too late! Κάθε που φάει την τηλεόραση. Ωραία, άνοιξε την τηλεόραση από έξω. Είσαι σωστός ξανά πρά. Το ξέρω, αισθάνομαι! Ωραία, πήγαινε πίσω, ναι. Κλείσεις την τηλεόραση και κρύψου πίσω από τον καναπέ. Κρύψου πίσω από τον καναπέ. Από εκεί θα την κλείσεις. Πίσω από το καναπέ θα την κλείσεις. Ωραίος. Άνοιξε την. Και έφυγες, μπήκες μέσα. Αστέλης. Είδες γιατί ακολούθησε την τηλεόραση που ήταν απ' έξω ανοιχτή. Και σου δείχνει πως η τηλεόραση σου ρουφάει την ψυχή, δηλαδή
Είδες όταν την έκλεισε την τηλεόραση, σε ρούφιξε. Που δείχνει ότι παίρνει, ρουφάει πλέον ακατέργαστα την τηλεόραση. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος, αυτή η φιγούρα η άνθρωπη. Ωραία, άνοιξε την τηλεόραση απέναντι. Κρύψου εκεί πίσω, άνοιξε δεινά και κλείσου την άλλη. Έκλεισε μόλις. Δεν έκλεισε, κλείσου την άλλη από εκεί. Ωραία, πιάστε να δει απέναντι. Οκ, δεν θα ξέρω γιατί, θα με χαλάει. Είδες, σου, πριν τι σε ρούφιξε, σου δείχνει ότι πλέον τρώω αμάστητη την πληροφορία. Έλα, έλα. Αυτή η πίστα μας δείχνει πόσο μας έχει δεσμεύσει τηλεόραση, πόσο εξαρτημένοι είμαστε από αυτήν. Ναι, αυτό ακριβώς. Και το ότι εν τέλει ότι εσύ βλέπεις το προϊόν της τηλεοράσεως και άμα την κλείσουνε, οτιδήποτε άλλο βλέπεις, δηλαδή δεν ξεχωρίζει πια ότι είσαι άνθρωπος, της οντότητα, ήθελε να σε ρουφίξει. Σου καταστρέφει δηλαδή την κριτική σκέψη. Και ρε φίλε, να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή είμαστε 5 άτομα μέσα. Εμείς οι 2 και οι άλλοι 5 μέσα. Είμαστε 7 άτομα. Και σχολιάζουμε όλα αυτά σε αυτό το παιχνίδι. Mm. Οι άλλοι χρήστες που θα παίξουν αυτό το παιχνίδι θα μπουν σε αυτό το στοχασμό ή εν τέλει γίνεται τζάμπα. Τον βλέπεις που είναι ένα άτομο που πρέπει να αυτοκτονήσει. Ναι, ναι. Μας ή δεν είναι μόνος. Κάνουν ό,τι τους λέει το μάτι, φίλε. Παιχνιδάρα. Αυτά είναι πρόβατα, φίλε. Και εσύ, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν ακούς τι λέω. Παιχνιδάρα. Share the dark lord now. Άνοιξε πάλι την τηλεόραση. Έχουμε πια αποδεχτεί που πρέπει να την τηλεόραση αυτό που προχωρήσουμε μεταξύ. Μαλάκες, εντάξει, να ξέρετε, το Little Nightmares 2 έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία και από το Inside που θα το παίξω πραξιτέλης και είναι πανεπιστημιακά free το παιχνίδι και έχω να το παίξω πάρα πολλά χρόνια να το παίξω πραξιτέλης και πώς το λένε και... Αλλά εδώ το πάει ένα βήμα παραπέρα. Όχι, μην πεις. Θα πεθάνεις. Εδώ το πάει ένα βήμα παραπέρα, ρε φίλε. Γύρνα πίσω. Όχι, γύρνα από εκεί που ήσουν. Γιατί αν είδες την τηλεόραση απέναντι, δείχνει ένα παράθυρο που ήταν κλειστό. Ναι. Πήγαινε μέχρι εκεί έξω να δούμε. Γιατί αν δεις την τηλεόραση κάπως. Εντάξει, μαλάκα, χάρη, παραδέξουμε. Παραδέξουμε. Απλά παραδέξουμε. Πες Πραξιτέλης, υπέροχος. Δεν γινόταν, θα πέθαινα και το έκανα μετά. Ναι, το θέμα είναι να μην πεθάνεις. Εντάξει, ο θείος Πραξιτέλης το είδε. Ήτανε πολύ... Έκανε πολύ μπαμ αυτή η σκηνή, γι' αυτό. Οχ, ο μοχλός που είναι δώρο στο τέτοιο. Σε ποιο, ρε. Αυτό το μοχλό με τραβάκι πάνω. Όχι, τηλεόραση είναι. Αυτός ο μοχλός κάτι μου θυμίζει. Τι μπορεί να σου θυμίζει, μαλάκα. Ήταν ωραίο. Σου πήσε το κεφάλι. Λογικά θα είναι κάποιος εκτός γιατί πρέπει να το φέρουμε. Α, έχει νερό, ρε. Το οποίο, φίλε Πανέρα, σε παρακαλώ, διόρθωσε. Το πιστεύω κάτω έχει νερά. Πανέρα, βοήθησε με λίγο. Αυτό ισχύει όταν το νερό είναι απιονισμένο. Δεν έχει καθόλου άλατα. Στην περίπτωση των αλάτων δεν μπορεί να κάνει ηλεκτροπληξία το νερό. Εντάξει, βρε μαλάκα, και εσύ τώρα τι θες να πούμε. Τι θες. Και άνοιξε την πόρτα στο τέρας για να βγει έξω. Ξεκόλακα ένα ξύλο. Με τι. Τράβα τα ξύλα, δεν σε αφήνει να τραβήξει τα ξύλα. Περίμενε. Πού φτάσαμε, ρε μαλάκα, να βοηθάμε τα τέρατα να. Πράξη τελή! Τώρα γουστάρεις λίγο, Τηλεόραση. Και ξέρεις τι άλλο σου δείχνει το παιχνίδι? Τη σωστή χρήση της τηλεόρασης. Δηλαδή αν είδες ότι από πίστα σε πίστα πρέπει να την ανοίξουμε για να περάσουμε.
Εμείς την ελέγχουμε. Εμείς λέμε ότι θα σ' ανοίξω για να περάσω. Δεν μας ελέγχει αυτή. Μπες εκεί μέσα ή θα έχει καπέλο ή θα πρέπει να πάμε να διορθώσουμε κάποια τηλεόραση. Τι λες ρε μαλάκα, κότσου τότε γιατί παθαίνω με ηλεκτροπληξία. Δεν παθαίνεις φίλε, κλείνει το κύκλωμα και απλά σου κόβει το ρεύμα. Κάνει υπέρταση, δεν περνάει το ρεύμα. Δηλαδή, αν βάλεις δύο ηλεκτρόδια μέσα στο νερό, σε καθαρό νερό, θέλει απεσταγμένο νερό. Το απεσταγμένο νερό είναι. Όχι ρε φίλε, αν ήταν το απεσταγμένο νερό της βροχής, το νερό είναι απεσταγμένο. Γι' αυτό και φέρνει τον κεραυνό κάτω στη γη. Και είμαι αρκετά σίγουρος. Είσαι αρκετά. Ναι. Εντάξει, παιδιά, θα το δοκιμάσω. Πανέρα όρμα λέει. Καμιά σχέση ο κεραυνός με την βροχή. Όχι ρε, δεν συγκρούονται μεταξύ τους τα μόρια του νερού και παράγουν ενέργεια. Έχεις δίκιο. Μαλάκες, τώρα θα το ρίξεις αυτό. Χαρά μεταξύ μας είμαστε, θα το ρίξεις. Παιδιά, τα πράγματα είναι απλά. Θα βρέξω το χάρι με νερό και θα το βάλω ένα καλώδιο. Ναι, πρέπει να ανοίξει την τηλεόραση. Ζάνζι ή το ανάποδο, δεν θυμάμαι τα ονόματα για συγκυπλήν. Αυτό που εμείς λέμε ηλεκτρόνια και πρωτόνια. Εδώ είναι παρόμοιο το puzzle με το προηγούμενο με το ασανσέρ απλά. Ναι, μπες μέσα, ανέβασε τα ασανσέρ πάνω. Ναι, ρε, θέλω να διαβάσω το σχόλιο, ρε φίλε. Να δείξω ότι είναι ηλεκτρόνια και παιδιά. Αφού το διάβασα εγώ, μην μπεις μέσα στην τηλεόραση. Είσαι λίγο. Θα στα ξαναμπω, ρε. Και μας βγάζει σε άλλη τηλεόραση. Έλα ρε μαλακά. Ωραία, πίδα πάνω στην τηλεόραση. Ξέρεις γιατί χαίρομαι? Γιατί ο πανέρας είναι ο Φάνης είναι μέσα. Μας επιλύνει τα παιδιά που ήταν και στο πρώτο τέλος. Πρέπει να βρεις τρόπο να πέσεις στον διάμεσο όρο. Όχι να πάω, όχι να ανέβω στην κορφή. Εγώ γιατί νομίζω ότι πρέπει να ανέβω στην κορφή. Τι σκατά είναι εδώ μέσα ρε μαλάκες. Τι λέει όχι, μάλιστα. Okay. Ποιο είναι η διάμεση όρο φορά μάνα, ποιος είναι η διάμεση όρο. Αυτός που πέρασες. Ξαναμπες μέσα, ξανανέβα και την ώρα που πήδα. Περίμενα ρε. Πήδα, ωραίος. Και τώρα βγες έξω. Όχι, περίμενα, όχι, μην μπεις. Όχι σε αυτή την τρύπα στην επόμενη. Ακούω εδώ. Περίμενα, περίμενα. Δεν με αφήνει, δες κανένα. Βγες. Δεν με αφήνει, έχει κάτι εδώ. Εδώ ρε. Εδώ, από την τρύπα. Δεν με αφήνει. Το είδα, το κατάλαβα τώρα, εντάξει, θα το βρω. Θα το βρω, εντάξει. Κατάλαβα τώρα. Πρέπει να ανέβουμε πάνω στην κορφή, για να ανοίξει η πόρτα. Έχετε δίκιο, λέω πίπες. Εσύ λες πίπες, ο παπέας σταματήσει, εσύ λες πίπες. Ναι, είπα πίπες. Σοβαρά. Θέλω να συζητήσουμε τώρα λίγο. Όχι, παίζει. Έχουν δει κι άλλοι. Ναι, ναι. Μαλάκα. Ιστορική στιγμή. Ξεκίνα να ανεβαίνεις, μπες στην τηλεόραση, βγες από την άλλη πίστα. Δώσε εντολή να ανέβει. Ναι. Μπες στην τηλεόραση μέσα. Μπες στην τηλεόραση μέσα.
Ωραία, και τώρα ανέβα, περίμενα να ανέβει το σανσέρ για να ανέβει πάνω. Τώρα ανεβαίνει. Τώρα. Ωραία, μπες μέσα από στάκι. Πού να κάνω? Μπες μέσα στην τηλεόραση πάλι. Προχωρά ευθεία. Εδώ. Μπες πάλι μέσα στην τρύπα κανονικά. Κατέβα κάτω, μπες στην τρύπα μέσα. Γιατί εγώ ήμουν πέσω πάλι στην τρύπα? Περίμενε, πήγες μπροστά. Πήγαινε αριστερά. Αριστερά πού? Μέσα από εκεί. Όχι ρε, ρε είχα βρει δύο πέρα. Κάλεσε τα σανσέρ κάτω. Είσαι φοβερά κοντά. Ναι ρε, δεν μ' άφησες μάλλα. Το είχα βρει. Έχεις δύο στα δύο. Πιες λίγο νεράκι. Κώστα, εγώ το βρήκα και δεν μ' άφησε να ξέρεις. Τι βρήκε ρε μαλάκα? Βρήκα την πέτα τα κάμερα. Τι πρέπει να κάνεις? Θα σου πω. Δε. Έλα, πες μέσα ρε μαλάκα. Πέσε τώρα, πέσε τώρα, πέσε τώρα, πέσε τώρα. Α! Ναι. Τώρα θα το δω. Έλα, παραδέξου, σαν ένα βήμα κοντά. Κούτσο, εδώ δεν ξέρουμε τι είναι μόνο και τι έχω εγώ. Ρε πανερά, σε μας τέτοια ώρα να πούμε. Πάμε και ζητήσουμε. Όχι, το μετέφρασα στο μυαλό μου. Μπες, εννοώ, μπες μέσα στην τηλεόραση. Και βγες μπροστά. Μπες στην τηλεόραση πάλι. Και πέρα εγώ πάλι πίσω. Ναι, ναι, πέρα πας στην τρύπα πάλι μέσα. Ναι, γιατί το απεινισμένο νερό δεν έχει άλατα, τα άλατα δεν μπορούν να μεταφέρουν τα κατιόντα και τα λοιπά. Άρα, αύριο που έχει σχολείο, ρε φίλε, πώς θα πας? Σε καθυστερούμε τώρα να δεις να συζητήσουμε το τέλος. Σε βλέπω να πηγαίνεις νυστεγμένος. Τράβα το πάλι κάτω. Το πού θα έρθει. Όχι, 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 πρώτα δώσε εντολή να ανέβει. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Το τρέχω. Ναι, μπαίνεις μέσα. Και τρέχουμε στην τρύπα. Πέσε, 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 πέσε. Και πιέσαι. Έλα. Έλα, πρέπει να ρε, μάνα, κόλλησε ρε μάνα. Δεν κόλλησε, πρέπει να περιμένεις λίγο να ανέβει. Για να μην σπάσει τα πόδια σου τελείως. Ενώ είσαι μέσα στο σανσέρ, τραβάς το μοχλό και μπαίνει εδώ στην TV. Μετά καπάει στην οροφή. Για αυτό που κάνουμε. Και πάλι όχι ακριβώς λέει. Κάτω. Όχι, όχι, μην πας από εκεί. Κάτω. Εννοώ, το είπα. Μαλάκα, κόστα κάτι άσχετο. Οι αποσχόλες προχθές κάνουν 8 ώρες live stream, μαλάκα. 8,5 ώρες ρε φίλε, το γαμίσανε ρε φίλε. Για χάρη σας έχει συνηθισμένος πάω σχολείο, σκληρός. Και εμείς συνηθισμένοι πηγαίναμε σχολείο. Να σου πω κάτι, τι όχι... Εδώ λέει τι όχι κάνω, τι όχι κάνω τώρα μαλάκα. Δεν ξέρω, μπορεί να μιλάμε μεταξύ τους μαλάκα αυτοί δύο. Γιατί, του λέει, γιατί λέει ο Παύλος και μετά καπάκι στην οροφή και ο Μόγκαν λέει... ναι, Κώστας. Ναι, συγγνώμη, μπερδεύουμε μαλάκα. Ωραία. 1002. 1003. 1004, πέσε. Και βγες, 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 βγες. Θες να είναι αμύρτα, ναι, παιδί. Δεν έχει κάπως έτσι λέγεται το game, ναι. Πάμε πάλι πίσω, στην τρύπα. Εντάξει, τουλάχιστον όταν λέω τρύπα ξέρεις που πρέπει να πας. Μετά από ένα σημείο μαθαίνεις. Δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Αποθηκεύεται στο μυαλό, manual. Φάνη, είσαι ακόμα μέσα.
Βλέπεις ταυτόχρονα Survivor και Popular Opinion. Μια που φτιάχνει, δεν κάθεσαι να φτιάξεις λίγο το Twitch. Χθες ναι, γαμήθηκαν, έπαιζαν, Βένιαμιν, ναι, σε σένα το λέω, δεν θα σκάρουν μετά από αυτό. Άρα πάμε στον ενδιάμεσο ρόχο ή όχι, ρε μαλάκα. Ναι, στον ενδιάμεσο, λέω, μάλλον δεν παίζεις κατευθείαν κάτω. Δεν πάτε πάλι πίσω στην τρύπα. Πρέπει να δεις να παίζεις στην τρύπα. Ωραία, τέλεια, κομπλέ. Άρα, δώσε απλά εντολή να ανέβουμε. Όχι, φιλαράζει το αρχιά μου τίποτα. Ναι, και μπες τώρα μες στην τηλεόραση για να βγεις έξω από το σανσέρ. Πάτε στο ενδιάμεσο, αλλά όχι όπως προσπαθείτε τώρα. Ωραία, εντάξει, μπες στην τηλεόραση. Βγες απ' έξω την άλλη τηλεόραση. Και κάπου μας βγάζει. Αυτό, πάμε τώρα προς τα πίσω. Έχει κάτι εδώ. Έχει κάτι εδώ να... Δεν με αφήνει να πάω. Ωραία, Χαρή. Πάμε και να μείνουμε στην οροφή του ασανσέρ. Και πάμε από πάνω δεξιά-αριστερά, μήπως έχει κάτι τον κίνδυνο. Εγώ πριν στην οροφή έμεινα. Ναι, το θέμα είναι ότι. Πρόσεξε με λίγο. Είμαι στην οροφή, κατεβαίνω κάτω. Πώς θα ξανανεύω πάνω στην οροφή. Από την οροφή μας επιτρέπει το πάνω να πάμε δεξιά-αριστερά. Γιατί πριν πάμε στην οροφή δεν το είδαμε αυτό. Δεν ξέρω. Ενώ είσαι μέσα στο σανσέρ, πατά στο μοχλό και δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Θα πάει στην οροφή. Ναι, κατάλαβε, δεν πα στην τρύπα. Όχι, βγες πίσω. Ωραίο, μπες στην τρύπα. Αυτό που λέει ο Παύλος. Και απλά στην οροφή του ασανσέρ πάμε ή δεξιά-αριστερά από τα δύο. Τρύπα. Ενεργοποιήστε σαν σέρ όσο είσαι μέσα και βγαίνει απ' έξω με κατηγορία και πέφτει στην οροφή του σανσέρ. Ναι, πέφτει στην οροφή του σανσέρ και πάμε πάνω να τέλει. Ναι, εγώ αυτό έκανα ρε φίλε. Ναι, αλλά όταν σε ρώτησαν πηγαίνει δεξιά-αριστερά, απλά βγαίνει. Δεν πρόλαβα, δεν πρόλαβα να sorry, πάω. Okay. Δεν πρόλαβα να πάω. Ρε Χάρη, φταίω ρε μαλακά Χάρη. Φίλε, πριν σε αυτό που σου κάνουν είναι πολύ σκληρό. Ναι, οκ, okay, εντάξει, δε, δεκτό. Ο πανένα φυσικό δεν είναι. Ναι, δεν ξέρω, λέω. Με διόρθωση. Άσε την τρύπα γαμό σου λέει ρε μαλακά. Αν δεν πεις την τρύπα δεν θα κατέβει κάτω το σανσέρ βρε αγόρι μου. Μη δεις τρύπα λέει. Δεν γι' αυτό. Ούτε αυτό. Αχ, ανέβα πάνω που είδα, ανέβα στο μοχλό. Μαλακά. Άλλη μια φορά το κάνω αυτό το πράγμα. Και πήγα στην οροφή του σανσέρ. Θα δεχάμε τα πόδια μας. Δεν θα σε αφήσω το παιχνίδι. Δεν πάει. Δεν πάνε οι άλλοι. Οπότε πήγαινε. Δεν παγλαμά. Λοιπόν, τελειώνει σόλτα. Ή δεξιά αριστερά πήγαινε. Σόλτα. Ή πήγα πάνω. Δεξιά δεν πάει. Αριστερά δεν πάει. Πάνω. Πίδα. Όχι, πίδα. Το βρήκα. Παιδιά, το βρήκα. Βρήκα τη λύση. Θα πας στην τρύπα. Όταν ανεβαίνεις στην οροφή, ναι. Το ξύλο πάνω σου έχει να κάτσει εκεί πάνω. Τι ξύλο ρε μαλάκα. Το ξύλο εδώ πέρα σου έχει να κάτσει πάνω. Μάγκες το βρήκα. Θα το κάνουμε τώρα. Κόλλησε το παιχνίδι. Ναι, ένα τα βήματα. Ενώ είσαι μέσα στο σανσέρ, τραβάς το μοχλό και μπαίνεις γρήγορα στην τρύπα. Μετά θα πάει στην οροφή. Για να δω, μπορούμε να κατεβάσουμε το σανσέρ με το μοχλό που είναι από μέσα του. Όχι, δεν σε αφήνει. Πρέπει ουσιαστικά κάθε μοχλό απ' έξω είναι σαν να καλύσει. Ναι. Call button. Ρε το βρήκα σου λέω, άστο. Το βρήκα, το βρήκα. Θα σε γαμίσω άμα πει. Και εσύ. Πόση πούτσα. Μην το φτύσεις εκεί πέρα γιατί θα γίνει ηλεκτροπληξία. Τι θα έχω δει, θα έχουν δει την άλλη. Γάμα τους μπέκ. Άρα μια. Μια πούτσα σου. Κι αγκαλιασμένη. Κι άτορες. Το βρήκα, άστο. Καλά σου λέω. Ναι, ανέβα, πήγαινε. Τι σημείο σε αφήνει να κάτσεις. Ωραία, από εκεί κάτι κάνουμε, εντάξει. Σε παρακαλώ, κάτι κάνουμε από εκεί. Εγώ ξέρεις τι έλεγα να... Περίμενε, συγγνώμη. Έτσι όπως έχουμε σταματήσει τι κάνουμε. Εγώ, προσέξτε, αφήνω το μοχλό κάτω. Πείτε μου εσείς, εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Αλήθεια, δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
Δεν μπορώ. Κάτι άσχετο, τόση ώρα πέρα. Εντάξει, απλά θέλω να το κάνω, εντάξει, okay, συγγνώμη. Okay, okay. Με το χι τι κάνει. Μπαίνεις μέσα στον σερ. Ναι, τραβάς τον μπόχλο, το κάναμε. Μπαίνεις αμέσως στην TV. Ναι, κομπλέ. Ωραία. Ναι, 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 το κάναμε γι' αυτό. Δεν βλέπουν τόσο το gameplay μας. Αυτό πράγμα δεν κάνουμε. Εκτός όταν μπαίνουμε μέσα στην τρύπα. Φράξτε τελείδες messenger. Μαλάκα, πού θα στέλνω και στο messenger. Δεν υπάρχει. Και πέφτει στην τρύπα το σανσέρ. Όταν είναι να κάνει. Και μετά το βουτάς! Διαφήμιση όριο! Αχ, όταν του δίνεις την απάντηση και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, Χάρη, δεν σου. Χάρη, δεν στα κάνω, ρε. Ρε, Χάρη, δεν στα κάνω. Μπαίνω στην τρύπα. Μπαίνω στην τρύπα. Γιατί δεν μπαίνεις στην τρύπα. Τα νεύρα μου. Περίμενε. Με το R2. Α, πού είναι το R2. Θες σίγουρα να παίξεις ενσέντηση, ε. Χθες. Και δεν το ήξερα. Μπες YouTube, δες βίντεο. Όχι, δεν πρόκειται να πω YouTube να δω βίντεο. Νευριάς. Δεν ξέχασε το Κώστα να πούμε τώρα YouTube τελείωσε, φίλε. Μαλάκα, Χάρη. Έχω συντονιστεί. Στην τηλεόραση μέσα πώς μπαίνω. Πες το μοχλό ουσιαστικά προς το μέρος της. Κάνε ένα αγώνα, πες σαν σέρι. Και αυτό ήταν. Ωραία. Έλα, Παύλο, έλα, βέτο. Ωραία. Μου έστειλε και ηχητικό ο Παύλος που μου λέει τα ίδια πράγματα. Ανέβα στην τηλεόραση, τράβα το μοχλό, μπες στην τηλεόραση. Μπες, μπες. Καρφί πίδα. Καρφί πίδα. Για σπάσουμε τα πόδια μας. Καρφί, καρφί πίδα. Ωραίος. Και βγες. Δεν μ' αφήνει να κάνεις σνερ. Πήγαινε στον τελευταίο όροφο. Ποιος είναι ο τελευταίος όροφος, δεν έχει άλλον. Εκεί είναι το χαμίδι. Ποιον όροφο έχουμε χάσει, γαμπτύπτα. Πόσο όροφο ποιον γαμημένο όροφο. Να ξέρετε, έχω μάθει εγώ το επίπεδο απ' έξω. Ποιον, κυρατζούλια μου. Σίγουρα δεν κατεβαίνει με το μοχλό που είναι μέσα. Να περάσουμε από την TV και να πέσουμε πάνω στο σανσέρ όσο κατεβαίνει. Αυτό κάνουμε, κυρατζούλια. Υπάρχει ο Πανέλας, έχει δίκιο ρε μαλάκα. Ποιο. Αυτό που λέει. Ποιο. Και καλά να κατεβαίνει, να... Μόλις βάζουμε το μοχλό να κατεβαίνει, να ξαναβούμε μέσα στο σανσέρ. Αλλά αυτό θα μας ωφελήσει, δηλαδή δεν μπορούμε να βγούμε μέσα στο ροφή. Τράβω το μοχλό για να κατέβει. Το τραβήξαμε. Κυρατζούλια. Μαλάκα, άμα ξαναμπείτε στην τρύπα, κοίταξε εφόσον κάνετε την πόλη, βάζετε μετά, θα κάνω ένα subscribe. Τότε μπαίνεις στην TV και καπάκι στην οροφή. Ναι, ωραία. Και μετά τι γίνεται ρε μαλάκα, και μετά το βουτάς. Πες μου ρε Παυλάρα, περιμένω να δω τι γίνεται μετά. Κολλήσεις κι εσύ. Ναι ρε μαλάκα, γιατί έχουμε πει... Τι? Σταμάτα. Τσάι πίναμε. Κότσο σταμάρα λέει. Χάρη, πάρ το πάνω. Μπες μέσα. Κατέβασέ το. Έχει δίκιο. Μπες μέσα. Έχεις δίκιο ρε μαλάκα πανέρα γαμώ το μουνί που με ξεπέταγε. Μπες στην τηλεόραση. Όχι, πίδα πάνω. Τον εμβάζω. Ναι, ναι. Μπες στο γαμί την τηλεόραση. Ξαμπώ. Όχι. Α, κατάλαβα τι λέει. Κατάλαβα τι λέει. Ναι, κατάλαβα. Να πούμε για να δώσουμε τον Λίνα να κατέβει και να βγούμε έξω, ναι, και να ξαναπηδήξουμε. Να, γιατί αν. Ναι, μπες, ναι, τώρα μέσα στην τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι. Αυτό πήγα πριν το έκανα το πρόγραμμα. Μην μπαίνεις αμέσως στην TV, εντάξει. Τώρα πήγα πάνω. Μπες και βγες. Τώρα βγες πάλι. Βγες. Και πήγα γρήγορα στην οροφή.
και βγες έξω. Κανείς σας δεν το είπε τόση ώρα. Έπρεπε να σπαμάρει ο Πανέρα. Μπράβο ρε Πανέρα, ο μπαμπάς σας λέει. Μόνο έτσι λέει καταλαβαίνω. Όλους νευρίασε ρε Μπεκιάρης, νευρίασε ρε μαλάκο μόνο έτσι. Νευρίασε. Μη φυσιολογικά έχω μην θέλε. Δες στο μαλλί μου αλλά. Θέλετε μία λέξη μα μαλάκα. Σε σπαμ, αγαπηθείτε όλοι σας. Κάτι θα πραχθεί. Μαλάκες, πόση ώρα έχουμε κολλήσει το πέκανα τεταρτό. Λοιπόν, θα σας πούμε την αλήθεια μιας και είμαστε εμείς και εμείς. Τζιν είχε μέσα γιόκι τσάι. Τράβα το πουφλάκι. Δεν αντέχω άλλο. Θέλω την μαμά μου. Πάλι σαπούνια. Και πάλι νερά κάτω και ηλεκτροπληξία. Γαμώ την πουτάνα. Και το είπα ρε μαλάκα να πω ότι δεν το είπα. Πήδα πάνω στο σαπούνι. Για τα νεύρα, μαλάκα. Πήδα πάνω στο σαπούνι. Μαλάκα χάρη, πήδα πάνω στο σαπούνι. Ποιο σαπούνι τώρα, ρε. Το σαπούνι, πήδα πάνω στο σαπούνι. Ποιο σαπούνι, ρε μαλάκα, Παξιτέλη. Πού θέλει. Πρέπει να φέρουμε αυτή την κυρίω. Κλείσει την τηλεόραση, ρε μαλάκα. Ρε χάρη, πρώτα τη κλείσει την τηλεόραση και μετά βγαίνει απ' έξω από το γαμίδι το δωμάτιο. Ναι, έγινε βραχυκύκλωμα οπότε πλέον δεν έχει νερό και ρεύμα. Μπορούμε να την ανοίξουμε όμως. Έσπασε, ρε, βλέπεις, έσπασε. Ναι, γιατί. Έχετε δίκιο, είχατε δίκιο. Είχατε δίκιο. Δεν την παλεύω άλλο. Θέλετε μία λέξη, σε σπάω. Σαπουνόπερο, επίσης αγωγός. Ναι, επίσης αγωγός, ναι. Ναι, Πανέρα, έχεις δίκιο. Άμα είναι να μου σπάσει τον μπάπαρο, θα φας μπλοκ τη λίδα από όλα τα μέσα. Σου παραδέχτηκα τηλεοπτικά ότι έχεις δίκιο. Αν μου σπάσει τον μπάπαρο, μπλοκ τη λίδα και το Twitch. Και είσαι χάγιο ωραία, και είσαι χάζουμε όλοι ωραία. Δεν μπορείς να έχεις πάνω στο γαμίδι το πόμολο. Τόσα πόμολα έχουμε ανέβει, γιατί δεν πας αυτό το γαμίδι το πόμολο. Μετά έχει λεκουδούνια. Το σκαμνάκι λέει. Άμα έρθει μπλοκ λέει έχει κουδούνια. Κάτσε ρε κουμπάρε, παξίδε μείνει εδώ πέρα. Απλά τα πράγματα δεν ψάχνω πράγματα. Αγάπη θέλω μόνο. Μαλάκα Πανέρα, πήγα στο σπίτι που θα μετακομίσω. Πανέρα, δεν ξέρεις που μένω. Και πήγα να δω το κουδούνι του ζωγραφάκι και έχει βάλει ότι πας το όνομά του σε μια ζελατίνα έτσι. Να κρέμεται το κουδούνι. Μαλάκα, πες να μου έχει στείλει λήψη. Ακύρωσε την αποστολή, πρέπει να μου λύσει. Ναι, σταμάταμε τώρα. Κλείσου στην τηλεόραση. Όχι ακόμα βασικά. Δεν πιάνει βασικά. Ναι, εσένα και τα μου είναι αυτό το. Κάτσε κάνει πλάνο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν πιάνει, ναι. Δεν πιάνει, μισό λεπτό. Νομίζω δεν κάνουμε αυτό. Δεν κάνουμε. Ξέρω που μένει. Πού μένει ρε μαλάκα, ξέρω. Πού μένει, πού μένει, πού μένει, πού μένει. Δεν σου λέω. Ρε κουμπάρε, άσε μας τέτοια ώρα να μεγαλώνουμε. Θα πας εσύ και τον παρενοχλείς. Μπεκιάρης που νευρίασε ρε μαλακά. Ε, νευρίασε ρε μαλακά. Αν λέει το ξαχάτε ένα subscribe. Πήρα δύο ανάλυση είναι καλύτερο. Μαλάκα πρέπει να σου ανέβει την πίεση στο 100 έτσι πριν, ε. Κοίτα εδώ. Μαλάκα. Φίλε, σκαλώσαμε, ρε. Σκαλώσαμε.
καλό θα είναι. Έτσι πεθαίνεις από καλοτσάκι στο σούπερ μάρκετ. Δεν θα πεθαίνει κανένας κάθε χρόνο έτσι. Πολύ πάνω από καλοτσάκι. Χάρη από πίσω, δίκιο έχει. Πήγαινε πίσω και σπρώξε το κάτω να πέσει. Πού πήγε το χαμηλό το καρότσι. Ωραία, τράβα. Ωραία, σπρώξε το από πίσω. Πού πήγε στο σούπερ μάρκετ. Μαλακά, στο Λίδλ έτσι κάναμε τη μάνα μου. Και της κάνω και drift κιόλα, είμαι τόσο αρχίδι. Σπρώστο, γυρνάτο. Γυρνάτο, σπάστο, σπάστο. Θα μου φέρεις ένα νεράκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχω καρβουκιάσει. Και δεν μπορώ να σηκώθω από την καρέκλα. Ναι, και τώρα... Σπρώχνω να πες κάτω. Ναι, και εγώ που πάω. Από πίσω του πήγαινε. Από πίσω του το σπρώχνεις. Το σπρώχνεις από πίσω προς τα μπρος. Γιατί το κάναμε... Α, για να πάμε στην τηλεόραση, να επιδείξουμε στην τηλεόραση. Έλα, σπρώχνω κάτω για να πάμε προς την τηλεόραση. Δεν έχει νερά καροπέδαρα μου, ηλεκτρισμό έχει. Α, τότε ανέβω πάνω. Δεν πάω από χέρι εδώ είσαι. Τώρα όχι. Αχα. Έχει αρχίσει να σβήνει, δεν. Slide. Για να κλείσει το ρεύμα, λογικά. Κάτσε μαλάκα. Ρε, δεν ευρίασα. Απλά τρελάθηκα που θέλατε το σπάνω από τον πανέλα ενώ παλεύαμε με τον Παύλο. Εδώ όλος έστειλε χειρικό και πάλι καταλαβαίναμε. Και το παντούσαμε κιόλας. Σε φάση μάνακα Παύλο, πούτσα μου. Προσπαθήσε εσύ, εγώ πάλι πούτσα μου. Ωραία, πήδα και τράβα το σκηνή τώρα για να κοπεί το ρεύμα. Κατέβασε τις ασφάλειες, είχε διακόπτη. Ωραία, φύγαμε. Φύγαμε να πάμε στην τηλεόραση. Σπρώξω το καρίτσι μέχρι την τηλεόραση. Και το Θεό είναι το πρωτοφτέρνισμα μετά από δύο μέρες. Δεν κορονοϊός. Ακόμα. Ευχαριστώ, Πανέρα. Γιατί εσύ. Και πρέπει να ξανανοίξουμε κάπως το ρεύμα αυτή, Λεχάρη. Πώς το γαμίζει. Ωραία, πηγαίνω το καρότσι πιο εκεί. Λίγο ακόμα πιο εκεί. Ωραία, άστο εκεί. Δεν ξέρω, φέρω το λίγο, τράβα τον μπρος. Να είναι μεταξύ αυτών των δύο. Ωραία, stop. Πήγαινε πίσω, πήγαινε πίσω. Πήγε τελείως πίσω, δεν χρειάζεται. Μπορείς απλά να κάνεις. Ναι. Μ' αρέσει να κάνω πλούτσι. Γιατί τα κάνεις όλα αυτά έτσι. Απλά μπαίνεις μέσα στην τηγάνη τη μέλη την πόρτα. Fast and Furious 9 λέει. Αλφα βήτα χάρη, τι λες δε μάνα έτσι. Α! Μάνα καπανέρα αυτή τη στιγμή. Μου έχει κάτσει χνουδάκι. Ωραία, πήγαινα στα βαρέλια πίσω. Όχι από εκεί, γαμώ το σπίτι σου! Ναι, ναι, έτσι δεν ξέρω. Τώρα δεν ξέρω, δεν πειράζει. Δεν θα κολλήσουμε όπως πριν. Μεγάλη μπουκιά, μεγάλη κουβέντα, μην πεις. Ο Παύλος είπε ότι αυτή η πίστα είναι μια μισή ώρα και εμείς έχουμε ήδη κολλήσει, αργήσει μισή ώρα. Όχι, ρε, γάτα αριστερά. Από εκεί πήγαινα από τα κουβέντα και πήγα πίσω. Γάτα τελειώνω. Ωραίος. Και έλα κάτω τα σκαλιά, πήρε το πλάι. Μέσα ένα πλάι. Δεν μπορώ. Τραγούδισε ρόκο, μαλάκα χάρη. Πήρε, σε ευχαριστώ που πέρα. Σε ευχαριστώ που πέρα. Ευχαριστώ. Έξω το παράθυρο. Παύση, παραλληλισμός. Κάθε που βλέπουμε τηλεόραση μας αναγκάζει να δούμε έξω από το παράθυρο. Σε φάση ότι κλείσε το χαμήλι και άνοιξε το παράθυρό σου. Και τώρα έχω πορεία. Το ξέρει. Δεν είναι αστείο ότι παίζουμε video games για να μας υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να φυζόμαστε σε αυτές τις μαλακίες. Τα video games, φίλε, είναι τέχνη. Όχι, δεν είναι σπασμένη τηλεόραση. Δεν θα μπορούμε μέσα από την πόρτα ή φέρε τα ζώα να κοιτάξουν από εκεί. Ναι,
αυτήν. Ωραία, και πήγε να ανοίξει την άλλη τηλεόραση. Ναι, αλλά τους έχουμε ρίξει την άλλη τηλεόραση. Δεν ξέρω αν θα ρίξει την άλλη. Έχουμε ρίξει την άλλη τηλεόραση. Παρακολουθημένο, το δουλεύω μισό ώρα φεύγεται. Αν δεν κολλήσει, θα συγκεκριμένουμε μετά να άλλη ώρα. Και σε πολεμούρα που θα είμαστε προς το τέλος, τρέχαμε από τους ελληνικούς στο μπαρ. Ναι, το είδα. Πήγα για μια selfie zoom. Το κυρία θα μισό να φεύγεται. Αν δεν κολλήσει το διαδρόμιο. Ναι, το είπα. Μαλά είσαι μεγάλο. Ωχ, Πραξέλη, η Six. Έλα, τράβα την. Τη συλλεκτική έκδοση, μάγκες. Ναι, ναι, αυτό. Πάμε για boss μου, Τσεκούρι! Τι λέτε, πόσο θα πεθάνω εδώ πέρα. Ναι, εντάξει, έχουμε. Τρία χτυπήματα είναι, μεθαύρο θα πούμε λιώσω. Ναι, είναι άειλος όμως. Πεθάναμε. Και δεν πεθάναμε, φαντάζεσαι. Έλα ρε παιχ, ξαναζήσουμε αυτό με τη Six. Περίμενε. Την πόρτα σπάσε. Αυτό την πόρτα σπάσε. Πού είναι το τσεκούρι, με το τσεκούρι σπάμε την πόρτα. Πριν μας πιάσει ο μαλάκας. Καλά, θα μας κυνηγάει, αλλά... Πες με λίγο, θα ψάξεις να βρεις που είναι ζωγραφισμένοι οι κύκλοι περίεργοι, γιατί αυτοί μάλλον τον αποσυντονίζουν το μαλάκα. Με χυμολία δηλαδή, αν υπάρχει πουθενά, ναι, πρέπει να βρει την ώρα σε αυτό το τσεκούρι. Να, τώρα έπεσε. Πάρ' το. Γρήγορα. Έλα, χαρή. Σκέψε και αυτή τη σκηνή, ναι. Δεν δε πάμε. Άλλη μία. Φύγαμε. Άσο τσεκούρι. Πήγα. Αλλά έχω να τριχιάσει. Ναι, ανέβα. Ευτυχώς δεν μακραίνει χέρια και πόδια αυτός. Τρέχα και σκύψε. Και ανέβα. Δεν θα μπορούσε να τελειώσει. Ναι, το παιχνίδι κάνει save. Here's Johnny. Μαλάκα. Θέλω να είσαι γρήγορο σε όλα εδώ. Μαλάκες, εντάξει, οπότε βγαίνει αυτός, δε φίλε, το πιάνει... Ακόμα και οι τρύπες τρεις ήτανε. Ναι, οι τρύπες ναι. Περάσαμε. Φίλε, τριλογία, τρία όλα. Μόνο που είναι διλογία. Τι λέτε ρε, ρε μαλάκες, τι λέτε τώρα. Δεν έπρεπε να σταματήσεις. Λες. Ναι, έχεις ήδη αργήσει πάρα πολύ. Πρέπει να το τραβήξεις στην άλλη μεριά. Και από ό,τι είδες ο μαλάκας κάνει και λίγο ψηλό τελεπορ. Ghost. Είδες ήδη θα αργήσει. Ναι. Το σκαμπώ γρήγορα. Αυτό δε, από εδώ και πέρα πάμε εμπλοκή φιλέ. Εμπλοκή. Έφυγες. Τράβα. Τράβα. Μην κοιτάς αλλού. Ναι. Τραβάς. Για να τελειώσουμε απόψε όχι τίποτα άλλο. Κάνε τελείφορα από το like. Γύρνα πίσω. Μαλάκα χάρη. Έχεις χάσει. Δεν βλέπεις το παλάκι, ναι.
Έλα ρε μαλάκα. Άργησες. Ρε μαλάκα, δεν πιάνε το χαμημένο, δεν πιάνε ρε μαλάκα. Ρε μαλακές, λοιπόν, με την πανία, θα σου πω στο χειριστήριο. Μέτρα, πόσο θέλω να πιάσω. Ρε μαλακές, πατούσα το R2. Το R2 πατούσα. Ωραία. Πάμε, έλα, πάμε, 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 πάμε. Τράβα, 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 τράβα. Τράβα μπρος και όσα θες. Τράβα μπρος, μαλακ, τράβα. Μου δάμε και μου γιουκλάει τέτοια ώρα. Να αποξάρεξε το παράθυρο. Να προλάβαμε και το σκέψαμε ανοιχτό. Μάλλον το gameplay ήταν σε φάση στη λύθη, σωστά λίγο. Ναι, μάλλον το παιχνίδι. Τρέχα, τώρα μαλάκα μόνο τρέχεις, δεν σταματάς να δεις το γύρι. Άκουμε σπίρο. Ναι. Έχεις πέσει μέσω νεφτή, έχουμε γίνει. Έφυγες. Τι είδα. Και τρέχεις. Τι λέτε. Αν πάμε δεν σταματάς αυτό ακριβώς. Πήδα, τρέχα. Έκανε save the game, πώς. Τώρα γλιτώνουμε το κομμάτι που πρέπει να παίξουμε. Τρέχα. Ωραία εικόνα το παιχνίδι, αλλά τρέχαμε. Τραβάσουμε το κλόβι. Πίδα. Με πιες. Τραβάς το μοχλό και πηδάς απέναντι, δεν σταματάς καν. Δηλαδή με το που το βάρος σου το κατεβάσει, έρχεται στρέφοντας. Σκύψε, σλουρπ, μην χάνεις χρόνο, σλουρπ. Και τράβα το τέτοιο. Λογικά ξεχωρίζει να πάω στο στοιχεία. Αν του κάνεις κολοπάθη, δεν θα το δώσουμε στο παραδείγμα. Ξαφνικά σκάει μέσα στον αγώ. Πάμε έχουν, μαζί έχουν με ρίξει. Την κίνηση του μοχλού για μομέν. Έχουν ρίξει δουλειά τα παλικάρια. Ναι, έχουν ρίξει πολύ δουλειά. Πόσο καιρό αργήσανε, 2 χρόνια, 3? 4. 4 χρόνια και το Cyberpunk, 8. Ο ημέσου το είπα αυτό, παιδιό. Τόπα, πάρ' την ψυχή της. Ή μην την πάρεις. Σε παρακαλώ, τι θες. Δεν τελειώνουμε, ειλικρινά σου μιλάω. Έχουμε ακόμα μισή ώρα. Αν έπεσε κάποια μαλακία, πες το μου. Το χάμε τη ρομάδε, πώς νιώθεις, που μετά από τόσο χρόνο μας τάπερξε μέχρι να βρει τη γυναίκα που τη διαψώφησε. Τι τουλάχιστον πέθανε. Είμαστε 5 άτομα μέσα, αγάπη μου, και οι δύο είμαστε εμείς. Σπόιζο και ζάντζι ρε μαλάκα ζω ένα. Όπα, έτσι περίμενε, μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι ή να τελειώνει. Γιατί έτσι τελειώνει το ένα. Ναι. Θες να το συζητήσουμε σε λίγο. Πες μου τουλάχιστον φτάνουμε στην κορυφή του πύργου. Και βλέπουμε το φωτάκι. Πώς θα φτάνεις στην κορυφή του πύργου που πήγες κάτω. Τι. Πού ήσουν κάτω. Εντάξει ρε φίλε, το ξέρω αλλά θέλω να τελειώσει αυτή τη στιγμή. Ακολούθω τις κινήσεις που θα κάνει. Α, μας δείχνει, ουσιαστικά η Six μας δείχνει τι πρέπει να κάνουμε. Ναι. Πω, κοίτα τώρα, βασικά. Τι λέτε ρε μαλάκες τώρα. Πολύ ωραία εικόνα κι αυτή. Αυτή είναι για screen saver. Ναι. Πιο κάτω ειδικά, που έδειχνε ακόμα και τις αντανακλάσεις πάνω από το νερό, να τώρα που κάνει αυτή. Μαλάκα, θέλω λεπτομέρεια. Κοιμάμαι ή κουνιούνται τα κτίρια. Α, ο μαλάκας. Είμαστε σε φάση λυπήσουμε νομίζω. Έπρεπε. Ναι, δεν κάνω το σκουβέρμα, αλλά μένει το διγενέο.
Είδες που σταματάμε εμείς, όπως και σταματήσουμε από την άλλη δεχώς. Έλα, δεν γίνεται να πεθάναμε έτσι. Έπρεπε εγώ να κάνω κάτι και έβλεπα. Μαλάκα είσαι ηλίθιος. Το παιδί είναι ηλίθιο. Μαλάκα. Από τον Ολυμπιακό ρε μαλάκα. Από το σπίτι σου. Μαλάκα είναι μία ώρα τη νύχτα. Κλείνουν τα μάτια μας από την κούρα και μου λες χωρίς τροπή, έπρεπε να κάνω κάτι. Το άφησα. Α, μαλάκα. Έλα, τρεις μου. Αυτή ήταν η πρώτη φορά, έχεις άλλο δύο. Και η υπομονή μου κουίνεται αυτή τη στιγμή. Ωραία, μείνε με τη φόρα του φοράκι. Έλα για το Θεό ρε μαλάκα, σε παρακαλώ. Πάρε. Εδώ είναι ρε. Εξαλειώνει το. Ναι, μην πέτω. Τύπος είναι με το gameplay. Άνοιξε το YouTube και είδε με το gameplay. Δεν μπορώ να καταλάβω το χαμηλή τι έχει κάνει. Προχώρα, λογικά που πηγαίνεις εσύ έχει. Αν δεν κουνιέται. Κουνώνεις λάμπες. Ένα λεπτό, ένα διάλειμμα. Μαλάκες, εντάξει, έπος είναι το παιχνίδι, ξέρετε. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Το παιχνίδι είναι έπος. Ένα λεπτό μάγκες, ένα λεπτό για ένα διάλειμμα και ένα λεπτό. Κοίτα, θα έχουμε... Και Ζάντζι Χάρη παίζει. Το νεράκι κάνει καλό. Μαλάκα, τι μουσικά είναι αυτή ρε φίλε, τι ατμόσφαιρα, τι ζούμε ρε μαλάκα. Δες πόσο νερά έχω πια απλά. Λέω ότι είναι σαν τις τηλεοράσεις, οπότε μάλλον που περάβας το ρεύμα κάτι κάνεις. Αλλά με τα κτίρια. Αχ, αυτή είναι η στάση μου. Τώρα είναι το καλύτερο όλων, λέει. Μαλάκα, σου έχω εξηγήσει ότι από εκεί τα βλέπεις πιο γρήγορα από εδώ. Γιατί το κοιτάς και εκεί, κοιτάς και από εδώ. Τράβατα, δεν ξέρω, κάνε κάτι. Στείλε ένα γράμμα, μια συλλαβή. Κάνε τα μαγικά σου τώρα. Ποια μαγικά μου, αλλά δεν ξέρω τι κάνω. Η ενότητα συντονίζει αυτό. Δε αν μπορεί να τα τραβήξει. Κάνε κάτι που μπορεί να τα τραβήξει, παρακαλώ. Ή όπω την τηλεόραση να τα ανοίξει, να έρθουν στα ίσια του. Ωραία, αυτό. Πάμε έτσι. Θεωρία καταραγή. Use the force, μαλακά. Αρέσει που σου πάω. Μεταξύ του ιδέα του και του πραγματικού. Ναι. Και τι κοιτάει πίσω, μην κοιτάς εμάς μαλάκα, πού είναι η κουκούλα σου. Α, εσύ το πουνάς.
Έλα, βάλε ένα από τα καπέλα που έχεις. Δεν μπορεί να μην με αφήνει, πάμε. Α, δεν σου γίνει use hat. Use the force, δεν μου αγαπάνε ένα πρόβατο. Το είπε πριν, μαλάκα χάρη. Πήρε με τρόπο που το αντέχουμε. Κρίμα να μην είναι, υπάρχει όλο YouTube. Α, η πόρτα. Θα ξέρω από μουσική. Ναι, είναι σκασμένη αυτή τώρα. Όχι, εντάξει. Συγκινηθείς. Συγκινηθώ. Συγκινηθώ. Απογοητεύτηκε. 9 σεζόν ήταν εδώ, How Met Your Mother, πώς ήταν. 9 σεζόν. 9 σεζόν και απλά το μαμά ή όλα για να τη. Ήταν το τελευταίο επεισόδιο. Ναι, αυτό. Απλά τα πετάει όλα σε ένα επεισόδιο. Δηλαδή, μας τα παίζει τόσο επεισόδιο γιατί. Χάρη, όποια πόρτα ανοίγει, πες μέσα. Δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή. Μην βάλεις καπέλο, καλά είμαστε, λέει. Δεν του επιτρέπει να βάλει καπέλο. Μαλάκα, διαφημίσεις της Sony είναι αυτή. Μια χαρά τέλος είχε το φάμε και ο μάδρο φάνης. Ο τύπος απλά το παρακολουθεί και περιμένει πότε θα το δώσουμε. Οπα. Πες το Φάνιο και Ζάζ, βρε, δεν μου χαμιέστε. Ας τα διάλα. Λούπα, άλλη πόρτα. Από εκεί, ανέβα τις σκάλες, τις καλωσιά, ανέβα τις σκάλες που έχει λιώσει ο διάδρομος. Μισό λεπτό. Ωραία, θέλω να προσέξεις τι γίνεται από εδώ και πέρα, τη βλέπεις τα πάντα και θέλω ό,τι και να σημαίνει αυτό να ακολουθήσεις τον ήχο ακόμα και να σημαίνει ότι θα ξαναμπεί στην πόρτα που μόλις μπήκες. Που μας έκαψε μόνο εδώ. Ξαναμπες πίσω. Όχι, μπες μπροστά. Ωραία. Κόλλησε τον ήχο. Δεν σε μπορείς να ανέβεις από την... Μισό λεπτό. Ο ήχος εδώ υπάρχει. Ναι. Αν πάμε εδώ, εξαφανίζεται. Ωραία. Ωραία. Μπες πίσω. Χάθηκε. Για να μπροστά προς εμάς. Έλα προς εμάς προς το κοινό. Όχι, χάθηκε. Γύρω να πίσω. Έχεις κι άλλη πόρτα όμως μετά. Ναι, που είναι κλειστή αριστερά μας. Εδώ. Ναι. Την οποία... Μαλάκα, τι επικό soundtrack είναι αυτό. Ξαναμπες από την πόρτα που μπήκες. Άκουμε, μπες από εδώ. Μπες. Ναι. Ναι. Μπες. Και έλα μπροστά. Και ξαναμπες. Από εδώ. Ναι, ναι. Okay. Ξανακάνω το. Ναι, ναι, ναι. Έρχεται πιο κοντά τώρα. Ξαναμπες τρεις φορές. Δεν έδωσα όλο και να μπεις τέτοιο. Ίδια πόσο σίγουρα. Ωραία, μπες. Μπες εδώ. Ναι. Όπα. Τώρα χάνεται. Και πριν αυτό έγινε. Γύρνα πίσω. Μπες πίσω. Μπες πάνω από αυτήν την πόρτα. Ωραία, γύρνα πίσω. Και πάμε ανάποδα τις πόρτες. Φύγε κάτω. Όχι. Ναι, φύγε. Μπες, δεν ξέρω μαλάκα, σκέφτομαι, δε. Ξανακάνω το αυτό. Τρεις φορές. Του πούστη. Άμα ακούς τον ήχο από την ίδια που μπήκες, ξαναμπες αυτήν. Ωραία, ξαναμπες αυτήν.
έχει. Ωραία, άρα πάμε μπροστά. Μπες. Ωραίος. Εδώ έχει. Αλλά πού είναι πιο δυνατός, μισόλτο, μισόλτο. Πίσω, γίνα πίσω τότε. Μπροστά. Πες μου ότι σπάσαμε τη λούπα. Ναι ρε. Ναι ρε μαλάκα. Τι έχω κάνει τώρα μαλάκα. Εδώ. Save. Ωραία. Oh. Πάμε μία-μία. Αυτή είναι κλειστή, δεν μπορούμε. Σίγουρα. Ναι. Ναι. Ωραία, πάμε να βρούμε πάλι ποιο κάνει θόρυβο. Εδώ. Όχι. Μπράβο, παλικάρια μου. Όχι. Αυτή. Σε παρακαλώ, άνοιξε γαμίδι. Ωραία, μπες στη... Κάτι βλέπω εκεί εδώ μεταξύ. Από τη σκέλα, κάτι από τώρα. Α, είναι η δικιά μας σκέλα. Ωραία, μπες. Πού να μπω. Σε αυτήν. Δεν μπορώ. Όχι, μπες σε αυτήν. Ναι, μπες. Τι έχεις να αυτήν. Άρα είναι κλειστή. Πού είναι πιο δυνατός. Εδώ, όχι. Εδώ. Ναι. Και γρήγορα. Αχ, προλαβαίνει να... Ναι, δεν γίνεται ρε, δεν προλαβαίνω. Πώς θα γίνει. Δεν γίνεται. Κάποιες πόρτες πλέον ανοίγουν από τις κλειστές. Από εδώ ανοίγει. Σπρώξε αυτήν. Σπρώξε αυτήν για να ανοίξει από εκεί. Ναι, σπρώξε να. Σπρώξε να, σπρώξε να. Αλλά φύγε γρήγορα. Σπρώξε να και φύγε απέναντι γρήγορα. Θα βγει πιο πολύ τότε. Φύγε, φύγε, φύγε. Άρα, τώρα είναι ξανά μισό λεπτό. Εδώ είναι. Μισό λεπτό. Ναι. Ωραίος. Ναι, ναι. Ναι. Μπράβο ρε κούτσο. Με λέγα παιδιά ρε, αυτή τη στιγμή τρέχει το σαλάκι, αλλά δεν το βλέπει κανείς. Όχι. Πιο κάτω, πάμε πιο κάτω. Κούτσο ζούμε σαν να ακούμε. Γιατί ρε μαλάκα, εγώ παίζω καλά. Οπα, τι μας κάνει τελειά το παιχνίδι, ρε μάνα, ε. Όχι, δεν είναι αυτή, αλλά πιο μπροστά. Όχι. Όχι, γίνα πίσω από εκεί που ήρθες. Γιατί να μπω από πίσω, αφού ακυρώνεται. Έλα εδώ, άκου αυτές. Χάνεται. Έλα όχι, πάλι. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε αυτό που πήγαμε πριν και να πάμε μετά σε άλλη πόρτα για να βγούμε μετά να ακολουθήσουμε τον ήχο. Νομίζω έτσι είναι. Ωραία, μπορεί να έχεις δίκιο. Ρίξε την κολόνα, λέει. Και ζάνζεις αφού. Ρίξε την για να μπορείς να έρθεις μπροστά. Μπράβο, μαλάκα, και ζάνζει. Μπράβο, μαλάκα, και ζάνζει. Και ζάνζεις είναι η βία, ρε πουτάνες. Εγώ ότι έχω το είπα, εγώ θυμίσουμε. Μακάρι, ρε φίλε, μακάρι. Αλλά έχεις και ένα Ratchet & Clank να βγαίνει φέτος. Άρα πα... Όχι! Παίρνω το ξύλο, το γαμίδι. Έχεις πολλά ακόμα. Περίμενε. Όχι. Απ' την άλλη. Αυτή είναι. 9 άτομα μας βλέπουνε. Ποιοι μαλάκες τέτοια ώρα. Ναι. Μπέκ τέλειωσε το FF7. Δεν ξέρω τι είναι. Final Fantasy 7. Και φτάνουμε στην κορυφή του πύργου μαλάκα τώρα. Το θα κάνω. Save. Ευτυχώς. Το παιχνίδι. Κάνει θόρυβο εδώ πέρα. Δεν κάνει θόρυβο. Α, το τέτοιο! Το θυμάσαι! Ω! Πρώτη φορά που βλέπω σε κανένα μέγεθος. Αυτή μας καλούσε. Το γυρνούσε για να έρθουμε. Είναι. Τι είναι να μοιάσει. Κάνε κάτι, μπορείς να πειράξεις. Κάτι τι έκανες, ψάχνω τι.
μία. Όχι, 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 όχι. Πρέσε, να το. Μαλάκα, πράξη τέλει. Αφού το είσαι αυτό πατάω, ρε μαλάκα. Και μάλλον ήθελε τόσο πάνω που τάμε, δεν ξέρω. Έλα. Αυτή θέλει το καλό μας. Υπάρχει ένας παίκτης που θέλει το καλό μας αυτό το παιχνίδι. Μη μας φάει. Ωραία, μπες μέσα από εκεί που την βγάλαμε, από την τρύπα που την ξεχώσαμε. Το σφυράκι κάτι κάνει. Θα σπάσουμε. Η βαλίτσα είναι αυτή από το ένα. Το δες. Ποια, μισό το. Ναι, είναι εκεί που ξυπνήσαμε. Που έτσι, αρχή. Ξυπνάμε σαν αυτήν. Ναι. Μαλάκα. Και μας πετάει στο ένα. Και η κορυφή πάνω-πάνω είναι το ένα. Όχι. Έτσι είναι αυτή από το ένα final boss run το τίποτο. Φύγε. Ένα boss is 6. Ναι. Πίνακα, παιδιά, κοιτάξτε. Τώρα. Στην τρύπα. Που φωτίζει. Έχει τσεκούρι. Δεν βλέπεις κάθε μέρα τρύπα που φωτίζει. Προσπαθείς να τις σώσεις ή να τις σκοτώσεις. Πρέπει να σπάσουμε τη μαλακή που κάνει θορυβό. Ουσιαστικά την καλή. Όταν ρωτάς γυναίκα μου περίοδο, τι έχεις? Τίποτα. Τι λέει? Προσπαθείς να τις σώσεις, but there's Johnny, γι' αυτό δεν χρησιμοποιείς το force. Αριστερό κρατσιές. Κάτσε. Πες μου ότι κατάφερες, δεν κατάφερες να μπεις στην τρύπα. Ωραία, τη φωνάζεις και πηδάς από τρύπα σε τρύπα. Που από ό,τι φαίνεται οι τρύπες σε βγάζουν στο ίδιο σημείο, είναι ανοιχτή τρύπα. Γύρνα πίσω. Άρα πολύ φορά μόνο. Πόκο καλά, καλά, σε πάνω. Καλά, καλά, Μαράγα, δεν ακούσα αυτό το θέμα. Και δεν φτάνει να σου δώσει το καλό για να ακούσει, περίμενε. Δώσε λίγο να ακούσει, επειδή θα καταλάβει, δώσε λίγο να ακούσει. Σου έλεγε το μαράγκες. Πάρε το τσεκούρι. Το ηλεκτρικό ντε. Ο σχιζοτέλης, το λόφωνο, το τρίτο. Τα ακούς δηλαδή? Δηλαδή. Κατάλαβες, τρεις φορές πρέπει να χτυπήσουμε τη μαλακία που κάνει το μουσική. Πού ακυμίσουμε. Να σου βγάζω. Όχι.
στο διάλογο. Πώς το έχω ζέσει. Μισό εγώ το stream. Γιατί τόσο νωρίς ρε μαλάκα, Χάρη. Δηλαδή είχες μια ευκαιρία. Θα μας κυνηγήσει, ετοιμάσου. Όχι, δεν μας κυνηγάει. Άσε, θα τους κλείσω εγώ το stream. Όχι ρε μαλάκα, τι έπαθες ρε μαλάκα, πες μου ρε μαλάκα. Έπρεπε να φέρουμε κιόλας στην κάμερα. Έχω κάνει ολόκληρη βουτιά και εσύ γύρισες. Μπάει είναι και ο Φάνης μέσα, μην αγχώνεσαι. Ο Φάνης πρέπει να είναι σε φάση με το αναμάτι μισοκλειστό και απλά να ακούει. Να έχει κάνει hide την οθόνη του Twitch. Εντάξει, μία και 21 είναι. Πόσες ώρες το παίζετε? 9 και. 10, 11. Δηλαδή αυτοί που βλέπουν τόση ώρα τα παιδιά, εμείς παίζουμε. Ξέρεις, αυτοί που βλέπουν τόση ώρα. Όντως, μπράβο παιδιά. Ευχαριστούμε. Δεν είναι όλα εσάς. Στα παιδιά που βλέπουν. Μετά έχει Καστελβάνια, Χάρη, ναι. Θες. Σπάστηκε. Μαλάκα θυμίζει μπαμπούλα στο ΦΑΕ. Βασικά δεν θυμίζει τίποτα που έχω πέσει. Είσαι με το σεκούρι, αλλά η θεωρία καθαρή και πριν ωραία πάνω χάρη. Φόνο της. Πολλά μου σημείς φόνο της. Ανέβα πάνω. Δεν στρίπα. Έλα ρε μαλάκα, πώς πέθανε έτσι ρε μαλάκα. Πού έκανε σέβη μαλάκα. Τι λέει. Κάπου δεξιά έχει μια πόρτα λέει. Τι έπαθες? Δεν το πιστεύω ρε μαλάκα. Δεν το πιστεύω ρε μαλάκα Χάρη. Δεν το πιστεύω ρε μαλάκα Χάρη. Μαλάκα μόλις αδερφή σου πει μαλάκα γιατί ίσως και... Φόδι λέει ρε μαλάκα πανέλα. Μαλακά, αυτή τη στιγμή είμαστε 6 άτομα που σου παρακαλώ να σταματήσεις να πέσεις και εσύ μας γάμισε. Δεν σου τρύπα. Είσαι πολύ κοντά. Τώρα. Αυτή είναι η τελευταία φορά. Πες μου την τελευταία φορά. Τρεις φορές έχουμε. Πότε τελειώνει? Μπεκιάρης, απίστευτη λεπτομέρεια στον ήχο. Αυτό έχω να πω. Απίστευτη λεπτομέρεια. Κάπου δεξιά έχει μια πόρτα, δεξιά 4 πόρτες τώρα το ίδιο σκεπτικό. Πιο παιδική σεξ τώρα. Βόδι κούτσου παίρνω τώρα πράγματα. Δεν μπορώ να το περάσω. Είναι κανείς εδώ, εδώ, εδώ. Καλά, να παθαίνω, ξαναπιάσε το τέτοιο, ξανακάνε την ίδια μαλακία. Είναι τρομερό το παιχνίδι, αλλά σπάστε να, τι μπορεί να πάει λάθος. Έπεσε. Πού είναι σε μπουλε? Σκουράκι, είναι εκεί πάνω. Είναι εκεί πάνω το σκουρί. Άρα για να πας εκεί πάνω πρέπει να τις κάνεις hey. Για πήγε και πήγαινε. Όχι ρε μαλακα Χάρη. Δεν ξέρω τους μοχλούς. Κάνεις hey. Αλλά κάνεις από την... Από την οποία δεν ήταν. Μην πηδήξεις, μπες μες στην τρύπα ρε μαλακα Χάρη, δεν το έχεις μάθει ακόμα. Ποιος παθεί ρε κούτσου λέει. Δεν είπα σου ρε μαλακα, τσακούρι έχω πει ρε μαλακα. Θα σε φάει. Όχι! Μπερδεύτηκα ρε μαλάκες, μπερδεύτηκα τα μου, πάρε στα τρίγωνα ρε μαλάκες, πάρε στα τρίγωνα. Θα σπάσει μην πάρεις, μην το πάρεις λεσίδι για τρία. L2 λένε τώρα τα μαλλιά. Ο
Θα πας σε εκείνη την τρύπα, πάνω αριστερά. Μπες πίσω, μπες πίσω, μπες πίσω, μπες πίσω από εδώ. Κάνε τη σέι και μπες πίσω εδώ. Μπες πίσω και φύγε καρφί. Κάνε τη σέι. Φύγε. Και φύγε. Τώρα. Μαλάκα, πράξε τέλει. Μπράβο ρε μαλάκα, πράξε τέλει. Μπράβο ρε μαλάκα, πράξε τέλει. Άλλη μια φορά πρέπει να το κάνουμε μάλλον. Έπεσε το χέρι μου. Δεν στο προστατεύει τώρα. Και φύγες. Σπάστα. Πάμε. Χ. Η αλήθεια. Είναι παγιδευμένη ρε. Θεωρητικά. Ή τεχνικά. Ή δεν με νοιάζει. Ξανασπάστα. Άλλη μία. Όχι, επιτέλους, δεν έχει τρία εδώ πέρα. Εδώ έχει τα δύο μας που πήραμε. Να, έγινε μικρή. Τρέχα, τρέχα, πάμε. Τρεχάτε, τρεχάτε, πάμε, έλα. Τρέχα. Ευθεία, ευθεία. Φύγε, ράν, χωρέστε, δεν θα πήρα. Να, ακολούθω. Σταμάτα να δεις δικαιολογίες, παίζει 4 ώρες, έπρεπε να το φέρω το όλα εύκολα πια. Τώρα σας θέλω να προσέχετε το λίγο, το πάρετε. Σκοπάδα! Για πάνω τα σου, κλείδα. Ναι. Συνεχίζω να πιστεύω ότι θα πάω. Δεν πιστεύω. Πάμε. Αλλά τον σηκώνεις ρε μάνα, σήκωσε τον. Δεν μπορείς να πατήσεις κάτι, δεν πατάς κανένα χέρι. Όχι. Θα αφηθούμε μόνοι μας. Μας άφησε ρε. Δεν ξέρω αν αφαιθήκαμε ή αν μας άφησε. Και τώρα γινόμαστε οι Sixth. Τρέχαμε στην πόρτα, αλήθεια. Και θα ξυπνήσεις τη βαλίτσα που είναι το ένα. Γιατί δεν το κόβε έτσι απλά να μου ευτυχεί. Τι λες να αγαπήσει. Γιατί τι τέλος ήταν αυτό. Ούτσου καλή προσπάθεια αλλά όχι. Δεν έχει απάντηση άλλη. Σε κολλήσει μαλάκα νομίζω ότι είναι πιο κουλμένο. Μαλάκα έτσι θα γίνει. Το έχω πάρει αποφασίσει, δεν με νοιάζει. Τα κολλάντερα ρε μαλάκα. Τι φωνάζεις ρε μαλάκα τώρα και εσύ, αεί. Σε άφησε εσύ ξανά δεν ξυπνάς τώρα στο ένα. Τι είναι αυτά εδώ ρε. Τα φαγητά που τρώνε στο ένα. Η ώρα της κρίσης. Ανέβα στην καρέκλα. Εγώ όταν πάω να ζυγιστώ. Μα να το παίζει αυτό μόνοι σου. Όχι. Ναι, ρε. Όλοι μας βλέπουν, είμαστε στον αέρα. We are the... Αυτά τι είναι μάτια. Είμαστε μέσα στην ένα, στη σύγχυση. Έλα στον πόδο. Κατέβα. Α, δεν σου αφήνει να κάνεις τίποτα. Α, γλυκούλη, μαλάκα, την πουτάνα τη σώσαμε. Φάγαμε σφαίρες.
μας κυνηγούσανε κακούλια και μας πέταξε έτσι. Μεγαλώσαμε. Σταμάτα. Κάτι μου λέει ότι αυτούς μας κυνηγούσαμε εμείς. Πες μου, θα γίνει ο κύριος με το καπέλο. Ούτε ο Νόλαν δεν έχει κάνει αυτά, μάλλον χάρη. Και είναι κόκκινο φόντο, κόκκινο μπλε Tenet. Περίμενε. Κάνω διαλογισμός, έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Σε έχω πάθει σοκ. Και προσπαθούσαμε να μας σταματήσουμε και να τη σώσουμε. Πάρ' το, πάρ' το, πάρ' το. Ωραία, τι λες τώρα, ρε φίλε. Αν έρθει προς την οθόνη, θα σπάσω την οθόνη του υπολογιστή. Ξεκινάμε τα βασικά. Ρε μαλάκες, τι λέτε τώρα. Τι λέτε τώρα, ρε μαλάκα. Και καλούσαμε από τη τηλεόραση τον εαυτό μας να μας βγάλει έξω. Περίμενε. Θα κλείσει η πόρτα. Θα κλείσει η πόρτα, χάρη. Η πόρτα προσπαθούσαμε να ανοίξουμε. Ο διάδρομος. Ωραία, μαλάκα, χάρη, τι έγινε. Γαμίδι Νόλαν. Τον προσλάβανε κι αυτό. Τώρα χάρη μου κάτσε μέχρι τις 4 να βλέπεις βιντεάκι για το τι σημαίνει όλα, πως το έκανα εγώ. Τετέλεστε. Μαλάκες. Παιδιά. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Άκουμε λίγο, άκουμε λίγο. Έστω ότι πας με το καπέλο είμαστε εμείς, σωστά. Εν τέλει. Γινόμαστε εμείς ότι πας με το καπέλο. Γιατί να θέλουμε το κακό μας. Δηλαδή τρέχουμε σε μία λούπα που πάμε να σώσουμε τον εαυτό μας, αλλά μπλέκουμε μέσα. Κανονικά πρέπει ο όριμος εαυτός μου. Τι παιχνιδάρα είναι αυτή, γαμώ το Χριστό μου, ναι. Κάτι έχει πάνε. Δηλαδή, έστω ότι είσαι ο κύριος με το καπέλο και βλέπεις ότι ο εαυτός σου πάει να σε σώσει. Τον σκοτώνεις για να μην φτάσει σε αυτό το σημείο που η Sixth πήδηξε. Σαν να προσπαθείς να σώσεις την πιο αθώα εκδοχή του. Φασικά δεν ξέρω, μαλάκα, αυτή τη στιγμή έχω. Φιλέ. Ο Πανέρας ρωτάει post-credit scene και το χειρότερο είναι ότι μπορεί να έχει post-credit scene. Το ένα δεν είχε. Όταν πηγαίναμε στο φάρο. Είχε ναι, άμα το άφηνε το αρχικό μενού, άλλαζε. Μαλάκες, αυτό το πράγμα τώρα, αυτό το πλάνο, το να κάθεσαι στην καρέκλα να πέφτει το φως και να, και να περνάει με τη μουσική και να, κάθε φορά που κάνει να σβήνει το πλάνο και να ξανέγει, να μεγαλώνει και να προσπαθεί να παίρνει τη μορφή που σε κυνηγάει σε όλο το game. Δεν υπάρχουν αυτά. Ο, το Bias Liliach είναι ο audio director του Bowser. Δώστε το, το γκράμι, δεν ξέρω, να πάει σαν γκράμι το συνθέτης του παιχνιδιού, δεν ξέρω. Αν μαζεύω τώρα τα glitch, θα είχε, έχει, αλλά μόνο... Λες ρε Παύλο, για να μαζέψω όλα τώρα όλα τα τέτοια ρε φίλε, πρέπει να το ξαναπαίξω το παιχνίδι. Ωραία, αυτό σημαίνει το πούμε στο YouTube, αλλά... Παλιά οι άνθρωποι δεν είχαν YouTube, τα ξαναπέσανε μέχρι το δόμιο, ξέρεις. Επίσης δεν είχαν αυτό το πράγμα που κάνουμε εμείς τώρα. Απλά σου λέω, είναι το prequel το νούμερο 2. Όχι, μισό λεπτό, περίμενε. Ναι, γιατί είναι φίλε, να σου πω γιατί είναι prequel. Είναι prequel γιατί η Six φεύγει. Ξέρεις, περίμενε λίγο, ξέρεις την αστεία του Γιώργου. Και μάλλον έχει τύψεις. Άρα δείχνει το καλό και το κακό. Δηλαδή, αν θυμάσαι, η Six εν τέλει οδηγήθηκε στην εξηλαίωση. Ενώ στο τέλος ζούσαμε στη λούπα μας. Γιατί ζούσαμε στη λούπα. Γιατί αν βλέπεις το παιχνίδι, αν βλέπεις όλο το gameplay, φτάνουμε στο τέρμα που είμαστε εμείς ο κακός, αλλά ο κακός κυνηγάει να μας σκοτώσει. Δεν κοιτάει να μας αποτρέψει, δεν κοιτάει να μας σώσει. Δηλαδή το ένα πρέπει να σου δείχνει τον εαυτό σου και πόσο κλειστός είσαι στον εαυτό σου, ενώ το gameplay το 2, δηλαδή το
το ένα, ναι, σου δείχνει την εξηλαίωση. Πώς εν τέλει δηλαδή συμβιώνεις και με το καλό. Καλά, και με το κακό. Και το ένα δεν το έχουμε τερματίσει, έχει ακόμα άλλα δύο expansions που δεν έχω παίξει DLC. Με το αγωμένο αγοράκι. Έχω παίξει μόνο το ένα. Σας είπα, θέλει συζήτηση μεγάλη. Βρε μια ολόκληρη εκπομπή. Άρα podcast είναι. Ολόκληρη εκπομπή θέλει, τι συζήτηση. Τι επεισόδιο που preview, μαλάκα, podcast είναι. Εγώ, εσύ, ο Παύλος, ο Μπεκιάρης, ο Πανέρας, αυτοί θα ακούνε μόνο. Δηλαδή ρε φίλε, τι να κάνεις ένα βίντεο review θα... Όπα, Morgan X, είναι ο Thin Man και προσπαθείς να σώσεις τον εαυτό σου από την πρόοδο της X και μαζί με τον κόσμο, γιατί αν δεν είσαι εκεί μέσα δεν θα σε χρησιμοποιεί ο πύργος για να σκλαβώνει τον κόσμο στις τηλεοράσεις. Χάσαμε. Ο πύργος μας έφαγε. Μας πρόδωσε η Six και ο πύργος μας κράτησε. Και μας κρατάει μέσα του για να μην μπορούμε να σταματήσουμε την εξάπλωση της βλακίας του κόσμου. Μπεκιάρη και όλοι σας, έχω την εντύπωση ότι άμα το παιχνίδι το ξαναπαίξεις αυτή τη στιγμή, όχι τώρα, γενικά αν το ξαναπαίξεις, θα καταλαβαίνεις καλύτερα κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι αν το ξαναπαίξουμε δεν το παίζουμε 8 ώρες. Το έχουμε παίξει 2-4 ώρα, μαλάκα. Βγήκε πολύ, είναι πόσο μεγάλο το. Τώρα η Six σε αφήνει να πέσεις. Και από όσο έχω δει μέχρι στιγμής, ναι. Ναι, ρε, μας άφησε να πέσουμε. Μας άφησε. Άρα μας πρόδωσε. Να μαζεύουμε. Ρε φίλε, και επειδή μας πρόδωσε, ψάχνει την εξηλαίωση στο ένα. Γιατί ουσιαστικά η Six τι κάνει στο ένα. Προσπαθούμε να σωθούμε από τον εαυτό μας. Κυνηγάμε να σωθούμε από τον εαυτό μας και εξηλαιωνόμαστε όταν βγαίνουμε πια στο φάρο. Όταν εκτίθεται πια ο εαυτός μας στην αλήθεια, ας πούμε. Γιατί και στο ένα, την ώρα που τελειώνει, τραβάμε από τους άλλους την ψυχή τους. Είναι κακιά η Six με... Βάλαζε με ποια έννοια. Και να πω κάτι, αυτό το στούντιο ήταν πριν το Little Nightmares 1, έκανε εργολαβίες για το Little Nightmares στη Sony, έτσι, που ήταν αποκλειστικό στο PlayStation, όποιος ξέρει. Και έρχομαι και λέω, δεν μπορεί να υπάρχει Little Nightmares 3. Το στούντιο είπε, εγώ δεν κάνουμε άλλο. Ότι ναι, αυτό έχουν δίκιο. Δηλαδή, το στούντιο το ολοκλήρωσε, δηλαδή τη λούπα του, αν το θεωρήσουμε ναι, σαν λούπα, την ολοκλήρωσε. Δεν μπορεί να βγει 3. Αν θα βγει κάτι τελείως ξέμπαρκο που συνήθως θα πάει φούσκα. Ναι. Όπως τουλάχιστον στις ταινίες του κινηματογράφου. Εντάξει, το 2 είναι ξεκάθαρα καλύτερο σε όλα από το 1, φίλε. Από gameplay. Είχε τα θεματάκια του σε σημεία. Μηνύματα. Από ατμόσφαιρα που έχω πει. Τα μηνύματα εδώ στα πετάει πιο κραυγαλαία από ότι στο 1. Δηλαδή στο 1 ήταν μαζεμένα, αλλά προς ναι, το τέλος. Ναι, ναι, ναι. Ενώ τώρα ήταν σε όλα στα. Εδώ από την αρχή σε. Η Six φοβήθηκε και γι' αυτό σε άφησε όσο ήταν μαζί σου. Όλα δυνατή τύχαινα. Γιατί φοβάται τη δύναμη που έχεις και φοβάται ότι θα είναι σε μπελάδες συνέχεια, γιατί όσο ήταν μαζί σου συνέχεια κάτι συμβαίνει. Συγγνώμη, αλλά εδώ στη ξέρουμε άμα βγει κανένα expansion, κανένα DLC όπως το 1, ξέρουμε αν βγουνε. Και ερώτηση, το αγοράκι στο 1 είναι αυτός εδώ, στο expansion άμα τα έχετε παίξει Μπεκιάρης και Παύλος. Ελίζα, εδώ είχαν βγάλει από πριν. Έχουν βγάλει 3 και παίζει με ένα αγοράκι. Ναι, το ξέρω, και μοιάζει με αυτό. Αυτό δηλαδή μήπως. Αλλά πρόσεξε, άμα το 2 είναι το 1. Άμα το 2 είναι πριν το 1. Το 2 είναι πριν το 1. Και το 1, το αγοράκι παίζει μετά. Δεν ξέρω, δεν έχω παίξει τα expansion. Δεν τα έχουμε παίξει τα expansion. Έχω παίξει εγώ ένα, έπαιξα. Μισή ώρα ήταν το πρώτο. Και τι κάνεις? Είσαι ένα αγοράκι που είσαι σε κάτι υπόθρο που δεν έχει ξεφύγει από κάτι και σε βγάζει στο σημείο που ήταν η Six σε ένα κλουβί, θυμάσαι, και βλέπεις ένα χέρι να παρασύρει ένα άλλο κλουβί με ένα αγοράκι μέσα. Ναι. Αυτό το αγοράκι είσαι εσύ. Άρα δεν είναι αυτό. Το δεύτερο. Άρα είναι άλλο expansion. Λέμε κάτι για... DLC και δεν ξέρω για το αγοράκι, δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Ξέρεις, πρέπει να ήταν η ιστορία των άλλων παιδιών που έβλεπε η Six μέσα στο παιχνίδι. Ναι, απλά να μεγαλώσουν το... Και νομίζω έχει βγει και κόμιξ, έτσι. Έχει βγει και κόμιξ για το Little Nightmares και συνεχίζει το lore. Θα θέλατε να βγει 3? Όχι. Εσύ όχι. Τέλειωσε. Ολοκληρώθηκε. Τέλος. Παιχνιδάρα μαλάκα. Εντάξει, να λέμε τώρα ρε μαλάκα. Σουηδοί μαλάκες. Ευρωπαϊκό στούντιο έχει φτιάξει το παιχνίδι. Για να τα λέμε και αυτά. Ευρώπη. Και mobile game. Έχει βγει και mobile game που είναι σημαντικό για το story. Σοβαρά. Little Nightmares.
Ο Παύλος θα ήθελε, έχει αρκετά για ένα ακόμη. Εντάξει, μουσική δεν υπάρχει παρά, είναι απίστευτη. Θα ήθελα γιατί είναι φοβερό παιχνίδι. 8 ευρώ! Αν εξαιρέσετε, η Bandai Namco είναι η εταιρεία που φτιάχνει. Εγώ τώρα. Συνδρακόμενο σε 10.000 συλλογής. Όσο game prequel, the PC version, as far as I know, I'm not a fan of touch and go controls for game where I need to run to. Όσο game game, I could like with nightmares and game game. Πώς τα είπαν αυτοί, το studio είπε ότι δεν βγάζουμε άλλο. Ό,τι είχαμε, ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε. Άρα μάνα καχάρι είναι 8 ευρώ, λες το πάρουμε. Κάτσε να ψάξουμε λίγο και σου πω. Εντάξει, το πάρουμε. Είναι ουσιαστικά το κομμάτι μια τέτοια σλούπα για να συζήξουμε όλους. Μ' ανάγει στο κεφάλι μου αυτή τη στιγμή. Παιδιά, αυτός πράγμα που είναι στο τέλος, εμένα με σημάδεψε. Ξέρεις πως νιώθω αυτή τη στιγμή, ο πανέρας μια γυναίκα μας πέθανε τελικά. Σερσέλα φάφιλε μου, για όλα αυτά είναι γυναίκες, μας έχουν προλάβει άλλοι. Ξέρεις πως νιώθω τώρα, σαν το usual suspects, ναι. Που μας κοροϊδεύει. Μας κοροϊδεύει και δεν έτσι νιώθω αυτή τη στιγμή. Και την κοπάνησε. Έτσι νιώθω. Μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά έτσι αισθάνομαι. Εγώ έχω να πω κάτι, ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά, τον Κώστα, τον Παύρο, τον Πανέρα, τον Φάνη. Ο Φάνης είναι CEO, είναι αφεντικό μας. Εμένα δεν φαίνεται. Ο Φάνης είναι ο Θίλμαν. Εσύ είσαι μαζί μου, παιδιά μου. Που ήταν από την αρχή και από το 1 μέχρι και στο 2 μέχρι το τέλος. Μπορούσατε να κάνετε οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πιστεύω. Και ήσταν εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περίμενε. Είσαι εδώ. Αλήθεια, ευχαριστούμε. Εντάξει, συγγνώμη, παίζουμε το κινητό μου, αλλά παιδιά. Ο Πανέρας, εγώ παιδιά αρένα έπαιζα. Εσύ ρε μάνα Πανέρας. Σε μια μικρή καρτίνα ρε μαλάκα. Έπαιζες αρένα αλλά μας άκουγες. Ήμασταν δίπλα στα αυτή σου. Εντάξει ο Πανέρας όταν μας άκουγε να κολλάμε πρέπει να σε φάση pause νηλήθηκε. Και να σας πω κάτι ρε μαλάκες. Οι άλλοι που βγήκανε, που δεν ήρθαν στο Twitch, χάσανε ένα αριστούργημα. Καλά να πάθουνε. Που λέω καλά να πάθουνε που δεν το είδανε live, όχι άμα θέλουν να το δούνε. Εγώ άλλο στο ζήμι δεν ξέρω τι λέει. Δικιά μας η τιμή και χαρά. Αυτό, ο Παύλος είναι μόνο άνθρωπος. Ρε. Ο Μπεκιάδης λέει είναι άρρωστος. Λέει σαν να λέει άμα δεν ήμουν άρρωστος θα σε έγραφα στα τέτοια μου. Καταλαβαίνεις μας λέει. Είμαι άρρωστος, αλλά θα σας δω. Αν ήμουν καλά δεν θα σας έβλεπα. Περαστικά κιόλα. Μαλάκα, πόπο. Μαλάκα, τι παιχνίδα να παίξαμε, ρε μαλάκα. Πίστευτο. Θες να δούμε τώρα το κρυφό τέλος. Ναι, δεν θα μπορούμε να δούμε όσο παιδιά μαζί μας. Ναι. Άσε μην γίνει πάλι κάτι. Κάτι άλλο. Να πούμε τώρα για το άλλο παιχνίδι, για το... για το The Shore. Μπορούμε, εντάξει, ούτως ή άλλως εμείς και εμείς πια είμαστε, δεν είναι κανένας άλλος. Για Τετάρτη. Για Τετάρτη, ναι, Τετάρτη θα λέμε πάμε. Για Τετάρτη. Να παίξουμε το The Sword. Αυτό το... το ελληνικό gameplay... gameplay δεν είναι. Ναι, το ελληνικό game από τον Άρη... Δραγόνη. Δραγόνη που του πήραμε συνέντευξη. Η οποία λέμε... υπάρχει στο YouTube κανάλι μας. Αν και εσείς που έχετε μείνει το ξέρετε ήδη. Αλλά έπρεπε να το πούμε και πάλι. Το YouTube όταν είναι για βιντεάκια συνεργάζεται άψογα. Όταν είναι για τέτοια... και η ερώτηση παιδιά είναι... βασικά δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφραση. Νομίζω στο Twitch θα το παίξουμε, να το παίξουμε στο... Δεν ξέρω ακόμα. Ρε φίλε... Εντάξει, α, είναι PC game, οπότε... Θες να πούμε το τίμα να και παράδειγες. Όχι, δεν είναι ακριβώς εμείς, οπότε δεν το πιάνω. Ας πούμε ότι φταίει το Internet. Κοίτα, θεωρητικά... Το Internet φταίει. Ναι. Γιατί δεν είναι να πεις ότι το router ήταν εδώ, ήταν μέσα και εμείς ήταν ακριβώς δίπλα. Εντάξει, κλάιν μάι. Άμεσα μάνα τώρα έβλεπε χάμε τη ομάδα και τραβούσε γραμμή. Δεν έβλεπα εκείνη ώρα. Δεν έβλεπα γιατί δεν έβλεπα λες υπόλοιπες. Οπότε για Τετάρτη θα έχει το επόμενο stream του... θα παίξουμε το The Shore του Άρη Δραγώνη. Καλό παρεμφάνι και εμφανίς παιδί. Εγώ ξέρω ότι θα σας ζω τη μέρα και να πείτε πρώτη κλάι. Ναι ρε Κώστα. In memory of Peter Peterson. Τετάρτη θα πάει. Ρε μαλάκες τώρα θέλω να έρθει η κάρτα. Η
capture card. Λογικά θα την έχουμε αύριο το πολύ, τρίτη θα την έχουμε. Οπότε Τετάρτη. Το δεν ξέρω, παίζει να βγουν και στα δύο, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, στα δύο δύσκολο. Κάτσε να δούμε, λέει, άμα έχει πόσο credit. Ναι, δεν το κλείνω, ρε. Τώρα τελειώνει και κάτσε να το πω. Όχι, δεν έχει. Αν πατήσουμε Resume Game, τι μας βγάζει. Ρε μαλάκες, απίστευτος άντρος, ρε μα την Παναγία. Α, το πιο ωραίο που έχω ακούσει στη ζωή μου, δεν σου κάνω πλάκα. Και όπως είπα, Little Nightmares έχουμε πολύ ακόμα. Θα καταλάβετε γιατί. Έχουμε πολύ ακόμα. Βραξέλη, θες να πεις κάτι άλλο ή να το κλείσουμε στο τέλος. Τι να πατήσω, το Resume Game. Το πατάω, κάτσε να δούμε μία. Ναι, μας βγάζει εδώ, δεν έχει, όχι. Ναι, μας βγάζει εδώ. Λοιπόν, ξέρω, νομίζω ήρθε να κλείσουμε, φίλε. Λοιπόν, μάγκες, έχει πολύ ψωμί ακόμα, όπως είπα, το Little Nightmares και να, ίσως, δεν ξέρω, κάνουμε ένα podcast αφιερωμένο και πούμε και στα παιδιά, δεν ξέρω. Ναι, ξαπλά πρέπει να κάτσουμε λίγο να διαβάσουμε. Ναι. Να μας δώσουμε πληροφορίες. Να μην κοιμηθούμε. Εντάξει, τώρα το κεφάλι μας είναι καζάνι. Φιλάρες, παιδιά, ναι, φιλάρες. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Σόπαρε, εγώ τόσο ώρα στο λέω, ρε μαλάκα. Ναι, το ξέρω, έχω κατάλαβα. Πάμε μιλούσε ακόμα και σαν άνθρωπο. Λοιπόν, μάγκες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ ό,τι και κάνετε, τα λέμε. Καλή εβδομάδα. Αυτό, καλή δύναμη. Κώστα, πετιάρι πέρα. Μπήκαμε τριώδιο την άλλη Πέμπτη, όχι αυτή την άλλη Πέμπτη, την Τσικνοπέμπτη. Ο άλλο ο μαλάκα με τρέφει. Προσπαθώ να στήσω ένα ψήσιμο για σήμερα μόνο μου. Παύλο, καλό σχολείο αύριο, φίλε. Κώστα, περαστικά πανέρα, εμεί δεν χανόμαστε. Φίλε, WE, ξέρει τώρα. Αυτά, μάγκες, καλό βράδυ. Καλή νύχτα. Πάτε το κουμπί. Αναμετάδοση είναι κουμπί. Πάρε.